Τώρα είναι 2 ακριβώς, είναι Πέμπτη σήμερα, 7 Μαρτίου, μια όχι καθημερινή Πέμπτη, είναι τσικνοπέμπτη. Έχετε μια καλή παραδοσιακή έτσι, διαδικασία με την οικογένειά σας και βεβαίως να το τσικνήσετε όλοι με υγεία πάνω απ' όλα. Πάμε να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας σήμερα. Ο Βαγγέλης Σάρης είναι κοντά μου για να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Καλώς μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, και από εμένα. Και χρόνια πολλά. Είναι μία από τις αφορμές ακόμη η Τσικνοπέμπτη για να απευθύνουμε ευχές και να λέμε τα χρόνια πολλά. Είναι η εβδομάδα ανάμεσα στις τρεις της αποκριάς και οι Έλληνες ψάχνουμε αφορμή για γιορτή. Την τιμούμε παραδοσιακά και είναι Πέμπτη. Αυτό έτσι ας το δώσουμε και σαν λεπτομέρεια. Έχει καθιερωθεί ανάμεσα στις εβδομάδες της αποκριάς, όπως είπαμε, και είναι Πέμπτη, με δεδομένο ότι η θρησκεία μας παραδοσιακά την Τετάρτη και την Παρασκευή έχει νηστεία. Έτσι είχε καθιερωθεί. Και γι' αυτό βέβαια, λοιπόν να εξαιρεθεί η σημερινή μέρα. Πολλά χρόνια πριν. Πλέον έχει περάσει, αν κυκλοφορήσουμε, όποιος κυκλοφορεί σήμερα, από νωρίς το πρωί. Πολύ νωρίς. Μυρίζει τσίκνα. Έτσι ακριβώς. Και όσο περνούν οι ώρες, αυτή η τσίκνα, αυτό το σύννεφο τσίκνας πάνω από την χώρα, γίνεται όλο και πιο πυκνό. Οι μυρωδίες γίνονται όλο και πιο έντονες. Τιμούμε την Τσικνοπέμπτη οι Έλληνες, η αλήθεια. Είναι από νωρίς, ήδη στη Βαρβάκιο Αγορά, όπου είναι και το επίκεντρο των εκδηλώσεων εδώ στην Αθήνα, έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς να ψήνουν. Οι καταναλωτές βέβαια σπέβδουν στις αγορές, στα κρεοπολία των σούπερ μάρκετ, προκειμένου να προμηθευτούν τα κρέατα για το σημερινό τραπέζι. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν τσιμπήσει τιμές. Αυτό, πάμε στη πρακτικά, Βαρβάκιο Αγορά. Πάμε να βρούμε και να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο. Με πολύ ενδιαφέρον. Των Κρεοπολών, τον κύριο Νιώτη, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Καλό σας μεσημέρι, κύριε πρόεδρε. Καλό μεσημέρι για τη Βαρβάκιο. Καταρχάς, περιγράψτε μας την κίνηση. Ποια είναι η κίνηση σήμερα λόγω της Τσικνοπέμπτης? Λόγω της Τσικνοπέμπτης, από το Σάββατο έχουν ξεκινήσει ο κόσμος να κάνει τις αγορές του για τη σημερινή ημέρα. Και χθες και προχθές και σήμερα ήταν ικανοποιητική ημέρα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είχαμε αρκετό κόσμο. Θεωρώ ότι οι ποσότητες είναι ικανοποιητικές, που τονίζει ακόμα ο Έλληνας καταναλωτής. Τι αγοράζει ο κόσμος συνήθως, κύριε Νιώτη? Στις προτιμήσεις είναι το χοιρινό και μετά το αρνί και το κασί αυτές τις μέρες. Μάλιστα, μάλιστα. Και δεν μου λέτε, από την πλευρά σας εσείς κάνετε το αδύνατο δυνατό για να μπορέσει ο κόσμος να ανταπεξέλθει και οικονομικά σε αυτή την ωραία και παραδοσιακή γιορτή όπως είναι η σημερινή Τσικνοπέμπτη? Σίγουρα να φανταστείτε ότι οι τιμές είναι σταθερές, όπως πουλάγαμε και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά παραμένουν οι ίδιες. Να φανταστείτε ότι το χοιρινό ξεκινάει από 4 ευρώ έως 6 ευρώ το πιο ακριβό κομμάτι εδώ στην αγορά. Και το αρνί και το κατσίκι είναι 7 με 10 ευρώ το κιλό. Θεωρώ ότι οι τιμές αυτές είναι πάρα πολύ ικανοποιητικές. Δεν έχουμε κάνει καμία αύξηση σε κανένα προϊόν κρέατος όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Παρόλο που υπήρχε μια μικρή αύξηση στο μοσχαρίσιο κρέας και λίγο στο χοιρινό, εδώ οι τιμές είναι σταθερές για τους καταναλωτές. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Κύριε Νιώτη, 7 με 10 ευρώ το κιλό το κρέας, έτσι το... Ακριβώς, το αρνί και το κατσίκι. Το αρνί και το κατσίκι. Στα άλλα προϊόντα που ενδεχομένως θέλουν οι καταναλωτές να αγοράσουν, πόσο πηγαίνουν περίπου? Είναι η μπριζόλα η χοιρινή που ξεκινάει από 4 ευρώ του λαιμού. Μάλιστα. 4-5 ευρώ, 5,5 ευρώ το κιλό. Και οι χοιρινές οι κανονικές από 5 μέχρι 6 ευρώ το κιλό για τη μέρα. Και από 5 έως 6 ευρώ το κιλό η πανθέτα. Μάλιστα. Αναλόγως στο κατάστημα, δηλαδή θα το βρείτε και με 5, θα το βρείτε και με 5,5, θα το βρείτε και με 4 έως 6 ευρώ το πιο ακριβό. Κύριε Ενιώτη, συνήθως οι μεζέδες έτσι που... Γιατί είναι και οι μεζέδες, δεν είναι μόνο το αρνί και το κατσίκι, είναι και σίγουρα οι μεζέδες που αγοράζει. Σίγουρα είναι τα λουκάνικα για αυτή τη μέρα που είναι στο 5 ευρώ το κιλό. Τα λουκάνικα είναι οι μεζέδες, θα έλεγα, και οι παντσέτες με το χοιρινό. Ψήνετε τώρα εκεί, τι γίνεται? Σήμερα είχαμε συνεργαστεί με το Δήμο, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Το έχουμε καθιερώσει εδώ και αρκετά χρόνια. Προσφέρουμε το κρέας απέναντι στη δημοτική πλατεία, απέναντι από την αγορά στην Αθηνά. Ναι, ναι. Και ψήσαμε γύρω στα 500 με 600 κιλά κρέας. Από τι ώρα έχετε ξεκινήσει? 2,5 με 3.000 μερίδες μέχρι, από ό,τι μου είπαν, είχαν μοιράσει. Από τι ώρα έχετε ξεκινήσει? Έχουν ξεκινήσει από τις 10 η ώρα και ψήνουνε. Μέχρι και αυτή την ώρα ακόμα έχει κόσμο και ψήνουνε. Και μέχρι τι ώρα θα είναι αυτή τα ψητά, τι ώρα θα ψήνετε? Θεωρώ,
Θεωρώ ότι σε λίγο τελειώνει και το γλέντι. Υπήρχε και μουσική από πλευρά του Δήμου Αθηναίων. Θεωρώ ότι σε λίγο θα τελειώσει, γιατί και η αγορά θα κλείσει. Θα πάμε και εμείς να κάνουμε. Η αγορά τι ώρα θα κλείσετε, θα κλείσει, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι καταναλωτές να σπέσουν? Σίγουρα στις 5 η ώρα θα έχουμε κλείσει. Σήμερα μέχρι δεν τις υπάρχει. 5, λοιπόν. Από τώρα και πέρα σιγά σιγά οι καταναλωτές και αυτοί να πάνε να ψήσουν. Δεν υπάρχει νόημα πλέον να είμαστε ανοιχτοί. Είναι λογικό ακόμα. Γιατί και εσείς έχετε οικογένειες. Ακριβώς. Δηλαδή σε 6 ώρα δεν θα έρθει καταναλωτής να ψωνίσει για να πάει να ψήσει για τη σημερινή μέρα. Σωστά, σωστά. Οπότε καταλαβαίνω και το κλίμα εκεί, κύριε Νιώτη, με τις μουσικές, με τα ψησίματα, το γλέντι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Η παράδοση το κλίμα, δηλαδή κάθε έξω, χρόνο. Ήταν οργανωμένο πάρα πολύ ωραίο και καλωστημένα όλα. Και είδαμε και τον κόσμο να ευχαριστιέται να κάθεται στα παγκάκια να απολαμβάνει το μεζεδάκι. Αν μας λέτε ότι δώσατε περίπου 2,5 με 3.000 μερίδες φαγητού, αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος ήταν πάρα πολύ. Το λιγότερο με την τελευταία φορά που μίλησα με τα παιδιά που σερβίρανε ήταν γύρω στις 200-300 είχαν μοιράσει και ακόμα υπήρχε αρκετό κρέας στις ψυχαριές. Μάλιστα. Κύριε Νιώτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή Τσικνοπέμπτη να έχετε κι εσείς. Λοιπόν, ακούσαμε, Ευαγγέλη Σαρή, τι είπε ο πρόεδρος των Κρεοπολών. Εκεί στη Βαρβάκιο. Εκεί η καρδιά της ημέρας, η αλήθεια είναι. Στη Βαρβάκιο αγορά και στην αγορά του καταναλωτή του Ρέντι όμως και στην αγορά του Πειραιά και σε κάθε άλλη αγορά στην χώρα όπου σπέβδουν οι καταναλωτές σήμερα για να πάρουν τα απαραίτητα. Η αλήθεια είναι ότι η κίνηση σήμερα είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα κρεοπολία. Βλέπουμε και ουρές σε πολλά κρεοπολία απ' έξω που βγαίνουν μέχρι την έξω πλευρά των καταστημάτων. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή που προνόησαν, οι γνωρίζοντες, οι σωστοί ψήστες, έχουν ήδη ψωνίσει. Και τα έχουν βάλει στη μαρινάδα ήδη. Αυτό κάνουν οι γνωρίζοντες. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν καλύτερα τις προηγούμενες ημέρες και η κίνηση για κάποιους και οι τιμές συγκριτικά με την σημερινή ημέρα. Κάποιοι θεωρούν ότι πάνω στην αναμπουμπούλα ο κακοπροαίρετος ενδεχομένως θα την εκμεταλλευτεί και θα τσιμπήσει λίγο. Η αγορά λειτουργεί και έτσι πάντα λειτουργεί και ο κόσμος. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα και θα μας βοηθήσει ο μετεωρολόγος ο κύριος Τσατραφίλιας με μια ανάρτηση που έκανε με το χάρτη της χώρας για να δούμε ποιες περιοχές κινδυνεύουν με βροχές, άρα χρειάζεται μουσαμάς από πάνω ή τσίγκος προκειμένου να μην σβήσουν τα κάρβουνα. Ακριβώς. Και είναι αυτές σύμφωνα με την κάρτα την οποία ανήρτησε ο κύριος Τσατραφίλιας, ο μετεωρολόγος. Βλέπουμε, είναι Αιγαίος, είναι βόρειο, το βόρειο Αιγαίο, είναι η Εύβοια, είναι σχεδόν όλη η κεντρική και βόρεια Ελλάδα, μέχρι και την Θράκη. Βλέπουμε και το βόρειο κομμάτι της Πελοποννήσου, αλλά και ολόκληρη την Κρήτη να είναι μέσα σε άρα, αυτό. Προσοχή. Ό,τι έχει κυκλώσει ο κύριος Τσατραφίλιας είναι τα σημεία όπου Γιώργος, από το μεσημέρι και μετά ο Γιώργος ο Τσατραφίλιας. Ο Γιώργος είναι πάντα μεριμνά. Βεβαίως, σε χρηστικά θέματα. Σκέφτεται ακριβώς. Σκέφτεται με χρηστικό τρόπο πάντοτε. Αυτές οι περιοχές κινδυνεύουν κυρίως από το μεσημέρι και μετά να δεχθούν βροχές. Γι' αυτό μακάρι και θέλουν να προσοχή. Σωστά, να μου σκέψει ακριβώς ο καιρός. Όσοι όμως θα πρέπει να προνοήσετε, κυρίες και κύριοι, γιατί ο καιρός μπορεί να έχει κάποιες εκπλήξεις ό,τι αφορά το βραδινό σας τσίκνισμα. Σε κάθε περίπτωση, τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα και αφορά το θέμα της μηνυγκίτιδας που βρέθηκε πριν από λίγες μέρες, πριν από 2 μέρες, στην Πάτρα, σε 3 φοιτητές, έτσι. Οι 2 δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή, έτσι. Μιλάμε τώρα, το τελευταίο κρούσμα είναι ένας 20χρονος φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, στο Ρείο. Δεν έχει διαφύγει ακόμη τον κίνδυνο. Η 20χρονη, επίσης φοιτήτρια του μαθηματικού, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι 12η ημέρα που νοσηλεία της στο ίδιο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα χρειαστεί να υποβληθεί και σε κάποιες μέσα στις επόμενες μέρες σε έναν χειρουργικό καθαρισμό που ελπίζουμε να μην έχει δυσάρεστες συνέπειες για τα άκρα της. Η σοβαρότητα του θέματος, Βαγγέλη, μου φαίνεται και από το γεγονός ότι έχει πάει σπεδιμένα κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Σήμερα. Έτσι, σήμερα κάτω, πηγαίνει. Για να δει τι γίνεται. Σήμερα έχουμε, έχουμε και το καρναβάλι. Βέβαια. Σε λίγες μέρες. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, στην Πάτρα. Ήδη έχουν ξεκινήσει στην Πάτρα οι εκδηλώσεις. Είναι καθημερινές στην Πάτρα, όπως είναι λογικό, για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και έχουμε μπροστά μας το μεγάλο καρναβάλι.
Ο 18χρονος είναι σε καλύτερη κατάσταση, αυτό μόνο να πω. Ο φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών νοσηλεύεται, έχει όμως διαφύγει τον κίνδυνο. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σπέβδει εκεί σήμερα προκειμένου να ειχνηλατήσει τις επαφές του τελευταίου κρούσματος. Θυμόμαστε από την περίοδο του COVID πώς γίνονταν αυτοί οι ειχνηλάτηση. Ειδικό λοιπόν κλιμάκιο σπέβδει εκεί και θα κάνει και εμβολιασμό στις επαφές του ανθρώπου. Επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και για να μην υπάρχουν και ανησυχία στο γενικό πληθυσμό, έτσι. Στην συνέχεια της εκπομπής μας θα έχουμε την κυρία Ψαλτοπούλου, είναι καθηγήτρια του καθηγήτρια επιδημιολογίας μάλιστα στο Πανεπιστήμιο της Αθηνάς, για να μας εξηγήσει τι πρέπει να κάνουμε, πολύ τι πρέπει να προσέχουμε και τι πρέπει να αντιδράσουμε αν αντιληφθούμε, ας πούμε, κάποια σημάδια χωρίς πανικό. Χωρίς πανικό. Έτσι ακριβώς. Πάμε τώρα να δούμε, γιατί αύριο ψηφίζεται ο νόμος και θα γίνει νόμος του κράτους τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Οι τελευταίες χώρες που είχαν μείνει ήμασταν εμείς και το Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο για λόγους πληθυσμιακούς καθαρά. Έτσι είναι πολύ μικρή, ας πούμε, και δεν υπήρχε ενδιαφέρον από τις πανεπιστημιακές σχολές και από ιδιώτες ενδεχομένως που είναι μέσα στα θέματα της εκπαίδευσης. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί έχουμε αύριο ένα πολύ μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που οργανώνεται στην Αθήνα. Την ώρα που ουσιαστικά θα δίδεται η μάχη των πολιτικών αρχηγών μέσα στο κοινοβούλιο για το θέμα του νομοσχεδίου για την παιδεία που περιλαμβάνει και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, έξω από αυτό θα έχουμε το μεγάλο πανεκπαιδευτικό λοιπόν συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι. Στα προπήλαια είναι το ραντεβού που έχουν δώσει φοιτητές, μαθητές, καθηγητές. Η Ολμένα, να πούμε ότι έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 8 μέχρι τις 11 και είναι συμπληρωματική στη στάση εργασίας που έχει κηρύξει η ΑΔΔΗ για την ημέρα της γυναίκας, 11 μέχρι την λήξη του ωραρίου. Και 24ωρη απεργία αύριο και για τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια. Συμμετοχή στο συλλαλητήριο έχει δηλώσει και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της τρίωρης στάσης αυτής της ΑΔΔΗ. Κινητοποιεί την ίδια μέρα, διοργανώνουν εργατικά και εκπαιδευτικά σωματεία σε αρκετές πόλεις. Φοιτητές στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα θα ταξιδέψουν εδώ στην Αθήνα. Άρα δεν θα έχουμε μόνο τον φοιτητικό κόσμο της Αθήνας, αλλά από ολόκληρη την χώρα εδώ αύριο στο πανεκπαιδευτικό. Άρα συμβολική. Θα υπάρξουν, φαντάζομαι, και ρυθμίσεις κυκλοφοριακές. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι απαραίτητες στο κέντρο, γιατί μπορούμε να φανταστούμε τι θα γίνει και είναι καλό να το αποφύγουν όσοι μας παρακολουθούν. Σήμερα είχαμε συμβολικές καταλήψεις στο ΕΚΠΑ, φοιτητές μαζί με εργαζόμενους και φορείς του Ιδρύματος, αλλά και στην Θεσσαλονίκη. Μέλη φοιτητικών συλλόγων προχώρησαν σε ταυτόχρονο συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Βρετανία στο Απιθή, αλλά και στην είσοδο στην Οδό Εθνικής Αμήνης, στην Παλιά Φιλοσοφική Σχολή και την Πολυτεχνική. Θα έχουμε σύνδεση σε λίγη ώρα με τη Θεσσαλονίκη για να δούμε εκεί το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πώς διεξάγεται. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο απεχθές θέμα, βέβαια. Έτσι, για την ελληνική κοινωνία. Αλλά είναι. Φαίνεται καθημερινό πια φαινόμενο το θέμα των βιασμών. Και μιλούμε τώρα για βιασμούς που έχουν να κάνουν δυστυχώς με το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Ένας 36χρονος λοιπόν στην Αίγινα κατηγορείται ότι ασελγούσε και βίαζε τη θετή του κόρη από τα 14 της χρόνια. 25 είναι σήμερα συγκεκριμένη κοπέλα. Ακόμη συνέχιζε τις άρρωστες αυτές πράξεις του και φαίνεται ότι η κοπέλα ξαφνικά την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από έναν βιασμό ακόμη που έζησε, αποφάσισε να απευθυνθεί στις αρχές. Μίλησε στην αρχή σε μια κοινωνική λειτουργό και στη συνέχεια τον κατήγγειλε από τα 14 της, ζούσε αυτόν τον εφιάλτη. Και έτσι θα πρέπει να γίνεται, να υπάρχει ψυχική δύναμη να καταγγέλλονται τέτοιου είδους πράξεις. Έστω αργά. Φανταστείτε ότι από τα 14 μέχρι τα 25 της για 11 χρόνια είχε ενηλικιωθεί εδώ και 7 χρόνια και ακόμη δεν είχε τολμήσει να το εκμυστηρευτεί σε κανέναν. Το έκανε στην κοινωνική λειτουργό. Έχει συλληφθεί ο άντρας στο σπίτι του, βέβαια, και μάλιστα οι καταγγελίες της κοπέλας είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια βιντεοσκοπούσε κιόλας τις πράξεις του και την απειλούσε ότι αν τον καταγγείλει θα τα δημοσιοποιήσει τα βίντεο αυτά στο διαδίκτυο. Συνελήφθη, βρέθηκε στην κατοχή του και μεγάλη ποσότητα τα ναρκωτικών ουσιών που φέρεται σύμφωνα με την κοπέλα να έκανε κιόλας κατά τη διάρκεια των πράξεων αυτών. Είχαμε κι άλλη μια περίεργη υπόθεση στην Θεσσαλία τώρα. Είναι προφυλακιστέως, κρίθηκε ένας 47χρονος γιατρός για ασέλγεια στο παιδί του, 3,5-4 ετών είναι η μικρή. Δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς, γιατί ο ίδιος αρνείται ότι έχει προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Υπήρξε μια
καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού για πιθανή ασέλγεια σε ανήλικη μέσα στο αυτοκίνητο που ήταν ο γιατρός με την κόρη του. Υπήρξε στη συνέχεια καταγγελία και μήνυση από την μητέρα ότι άργησε να φέρει το παιδί στο σπίτι, γι' αυτό και έκανε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του. Μένει να διευκρινιστεί, γιατί αναμένουμε και τις εξετάσεις που έχουν γίνει στο παιδί, για να διευκρινιστεί το τι ακριβώς έχει συμβεί και αν υπάρχει. Και το τι υποστηρίζει μία και η άλλη πλευρά. Ακριβώς, γιατί ήταν χωρισμένο το ζευγάρι και σε αυτήν την περίπτωση πάντοτε πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί μέχρι οι αρμόδιοι να αποφασίσουν για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα, να πούμε ότι είχαμε δυστυχώς και κάποια άλλα περιστατικά βίας που αφορούσαν και ανηλίκους. Επίθεση από ομάδα 7 έως 10 ατόμων δέχθηκαν 3 νεαροί στο Περιστέρι. Φαίνεται η ομάδα αυτή να τους πλησίασε, τους ρώτησε αρχικά τι ομάδα είναι. Μας θυμίζει κάτι πολύ θλιβερό αυτή η ερώτηση από την Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Έτσι, από τη Θεσσαλονίκη, όπως λες και εσύ, πολύ του φιλάθλου του Άρη. Τους ρώτησαν λοιπόν τι ομάδα είναι. Στη συνέχεια άρχισαν να χτυπούν, τραυματίζοντας δύο από αυτούς και τους ακινητοποίησαν και τους άρπαξαν τα κινητά τους τηλέφωνα. Η αστυνομία εντόπισε μάλιστα και συνέλαβε έναν από αυτούς, αναζητά τους υπολείπους. Θύματα ληστείας από αγνώστους κατήγγειλαν ότι έπεσαν και δύο ανήλικοι στον Άλυμο. Εκεί μια ομάδα 4 ατόμων τους, με την απειλή βίας. Τους έκλεψαν τα κινητά τηλέφωνα. Δυστυχώς βλέπουμε σε καθημερινή βάση, Βαγγέλη, τέτοιου είδους φαινόμενα και δεν αφορούν είτε ως θύματα, είτε ως δράστες, είτε και από τις δύο πλευρές ανήλικα παιδιά. Θα τα συζητήσουμε αυτά, γιατί είναι ένα φλέγον κοινωνικό θέμα, με τον κύριο Κρικέτο που είναι εδώ στο στούντιο σε πολύ λίγα λεπτά. Και θέλω να σας ρωτήσω τώρα, ξεκινούν τα απογευματινά χειρουργεία. Πρεμιέρα, θέλω να μου πεις πότε θα γίνουν. Την επόμενη Τρίτη. Το προανήγγειλε στις 12 Μαρτίου. Την ερχόμενη Τρίτη το προανήγγειλε ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλάμε για το νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν θα έχουμε την πρεμιέρα των απογευματινών χειρουργείων. Όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, θα είναι παρόν τόσο ο ίδιος όσο και ο κύριος Θεμιστοκλέους. Θα είναι εκεί προκειμένου να δουν την όλη διαδικασία. Το νοσοκομείο έχει τις περισσότερες αναμονές, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, και έτσι ο κόσμος που περίμενε πλέον μπορεί να χειρουργηθεί. Άρα, επειδή έχει τις περισσότερες αναμονές, τις περισσότερες ουρές, να το πούμε έτσι, στον κόσμο που ακολουθεί ο Ευαγγελισμός, να πούμε. Ναι. Άρα και αυτό σηματοδοτεί. Γι' αυτό πάει και ο κύριος Γεωργιάδης εκεί και με τη συμβολική παρουσία, αλλά και με την ουσιαστική, για να αναδείξει το θέμα αυτό. Βαγγέλη Σέρη, θα τα ξαναπούμε και πάλι σε λίγο στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, όπως έχουμε πει, το θέμα του bullying στην ουσία και του. Της βίας, από όπου και αν προέρχεται, είτε είναι βία ακόμα και στην ενδοοικογενειακή κατάσταση, είτε είναι βία απ' έξω, είτε είναι βία από παντού που εκδηλώνεται. Πολλές φορές λέμε ότι πού είναι η αστυνομία, πού είναι η αστυνομία να υπάρξει μια αντιμετώπιση, πού είναι η αστυνομία να μπορέσει να προβλέψει παρόμοιες καταστάσεις, πού είναι η αστυνομία να μας φυλάει. Γι' αυτό λοιπόν καλέσαμε στο στούντιο τον κύριο Σπύλιο Κρικέτο, ο οποίος είναι ο ειδικός, ο πρώην αξιωματικός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κρικέτο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, για όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία βλέπετε φουντώνουν κάθε μέρα πια, έχει γίνει ας πούμε μια μάστιγα κοινωνική. Σωστά. Με την έννοια αυτή ότι δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση η οποία μας κάνει πάρα πολύ να θυμόμαστε και να είμαστε σε μια τέτοια θλίψη. Η αστυνομία λοιπόν τι κάνει, τι μπορεί να κάνει, όχι όπως μόνο στην πρόβλεψη αλλά και στον περιορισμό αυτή της υπόθεσης. Όπως εύστοχα κουβεντιάζεται με τον κύριο Σαρή πριν από λίγο, κάποια περιστατικά τα οποία ανέφερε γίνονται μέσα στο σπίτι. Μιλάμε δηλαδή για βιασμούς ανήλικων παιδιών από γονείς, από θείους, τέλος πάντων αυτά που ακούμε καθημερινά, αυτές οι αρρωστημένες καταστάσεις. Κοιτάξτε κύριε Γιακούμη, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ξέρω πόσο συνέβαινε σε τι έκταση τα προηγούμενα χρόνια, τώρα όμως βγαίνουν όλα στην επιφάνεια. Βρίσκουν το θάρρος τα θύματα να καταγγείλουν είτε στην αστυνομία είτε σε προσφυγή τους πρόσωπα και να παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Πολύ φοβάμαι όμως ότι η τιμωρία όλων αυτών των αρρωστημένων μυαλών δεν είναι η πρέπουσα. Κύριε Κρικέτο, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και τους δίνει την ευχαίρεια να ξανασυνεχίσουν κάποιοι άλλοι, μαθαίνοντας ότι ο προηγούμενος δεν τιμωρήθηκε καθόλου. Ναι. Έχουμε δει κάποιους για βιασμούς να κυκλοφορούν πάλι ελεύθεροι σε λίγο. Είδαμε προάλλες στον Άγιο Παντελεήμον ένα περιστατικό το οποίο έχει καταδικαστεί κάποιος για βιασμούς και μετά από λίγο ήταν πάλι έξω. Άρα, μην το βλέπουμε όλο ελαφρά την καρδιά. Η τιμωρία είναι ένας λόγος. Δεν ξέρω κατά πόσο η τιμωρία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ισχύει. Και θα σας πω και κάτι, θα το πάω και ακόμα παραπέρα, γιατί είμαστε και γονείς.
Ακούω πολλούς γονείς να λένε ότι αν είχε συμβεί στο παιδί το δικό μου, θα είχα κάνει πολύ χειρότερα πράγματα. Πάνε στο στάδιο της αυτοδικίας. Θα μου πείτε, είναι σωστό? Πριν όχι, αλλά όταν βλέπει ο γονιός τι γίνεται, ναι, τα σκέφτεται όλα. Πριν φτάσουμε όμως στο θέμα που βάζετε εσείς, κύριε Κρικέτο, ο γονιός πώς θα μπορεί να αισθανθεί ότι έχει αφενός την ασφάλεια, και αφετέρου ότι όταν θα πάει στην αστυνομία να καταγγείλει ένα περιστατικό, η αστυνομία θα συνδράμει αμέσως και θα τον καταλάβει ή θα καταλάβει το βαθμό σοβαρότητας του θέματος? Γι' αυτό έχει ιδρύσει η αστυνομία τα τελευταία χρόνια. Και όχι μόνο ο γονιός, αλλά και ένα παιδί ενδεχομένως, έτσι, ένας ενήλικας. Έχει φτιάξει γραφεία για την ενδοκρινιακή βία. Μπορεί κάθε συμπολίτη, ο οποίος του συμβαίνει κάτι, να πάει αβίαστα να το καταγγείλει και να είστε βέβαιος θα βρει πραγματικά σιγουριά και θα δει αποτελέσματα. Όμως. Σας το λέω αυτό γιατί υπήρχαν κάποιες γυναίκες που πήγαν να το καταγγείλουν το γεγονός, ναι, και θα σας πω τι έδειξαν συμβαίνει. Ότι υπήρξε μια διαφορία από την πλευρά. Θα σας πω, αν κάτι τέτοιο συμβεί, οπότε είναι καταδικαστό την πλευρά της αστυνομίας. Αλλά θα σας πω τι συμβαίνει. Πολλοί συμπολίτες μας αποφεύγουν να πάνε και όταν πάνε δεν καταγγέλνουν αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Δηλαδή, αν καταγγείλεις ένα βιασμό, θα τον καταγγείλεις. Θα πεις αυτό συνέβη. Όχι εξαφίξεις, να μην μπορεί να επέμβει η αστυνομία. Θα πεις την πραγματικότητα, αυτό που έχει συμβεί. Θα επέμβει η αστυνομία, να είστε απόλυτα βέβαιος. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις. Όμως θέλω να σας πω ότι σε πολλές περιπτώσεις τα θύματα ή φοβούνται να πάνε ή αν πάνε δεν περιγράφουν τι έχει συμβεί. Όμως προτού φτάσουν όλα αυτά τα θέματα στην αστυνομία, ξέρετε, ακόμα ο οικογενειακός περίγυρος ή οι γείτονες ή οτιδήποτε. Τι θα πούνε ακριβώς, ξέρετε, οι συγγενείς και οι φίλοι? Πολλές φορές όταν συμβεί το γεγονός πέφτουν όλοι από τα σύννεφα. Δεν πέφτουν όλοι από τα σύννεφα. Πολλοί είναι, γίνονται μάρτυρες αυτών των γεγονότων και αδιαφορούν και δεν καταγγέλνουν ότι στο διπλανό διαμέρισμα μπορούν να συμβαίνουν πράγματα τα οποία ακούνε, βλέπουν και δεν τα καταγγέλνουν. Έτσι δεν γίνεται το πρόβλημα. Μήπως θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, εσείς είστε το ειδικός, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω από την πλευρά του πολίτη, μήπως θα έπρεπε και η αστυνομία, για να δείξει ότι είναι πιο φιλική, ότι έχει εξυγχρονιστεί, ότι έχει εκμοντερνιστεί, ότι έχει νέες ιδέες, νέοι συνάδελφοί σας είναι στα πεζοδρόμια, στις υπηρεσίες. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει και η αστυνομία να κάνει κάτι με την έννοια να αναδείξει το φιλικό της πρόσωπο προς τους πολίτες με κάποιον τρόπο επικοινωνιακό, δεν ξέρω τι. Πολλές ημερίδες γίνονται, πολλά έτσι, συνέδρια γίνονται από την πλευρά της αστυνομίας ή από των συνδικαλιστικών οργανώσεων που λένε τι. Καλούν ειδικούς να μιλήσουν ότι τι, η αστυνομία είναι δίπλα στον πολίτη. Αλλά ξέρετε, από μόνη της η αστυνομία, χωρίς ο πολίτης να θέλει να πει, να καταγγείλει κάτι, δεν μπορεί να μπει στο σπίτι κανενός. Είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, γιατί είπαμε προηγουμένως και για αυτά που συμβαίνουν με ανήλικους, τους οποίους ζηστεύουν ή οτιδήποτε. Όταν καταγγέλλεται κάτι, αμέσως η αστυνομία τρέχει να συλλάβει τους δράστες. Όμως ξέρετε, όταν ο δράστης είναι ανήλικος, έχει ευθύνη και ο γονέας για αυτόν τον ανήλικο. Θα πρέπει πως σε κάποιες περιπτώσεις να συλλαμβάνονται και οι γονείς για τη δράση ενός ανήλικου παιδιού. Ναι. Δεν μπορεί να τα περνάμε αυρόχης προς εκεί και να λέμε είναι κάτι το οποίο θα διορθωθεί και να περιμένουμε να διορθωθεί από μόνο του. Όλα ξεκινάνε από το σπίτι, κύριε Γιακουμή. Δηλαδή, όλα κατά ξεκινάνε πόσο από το γονέας, σπίτι. Ο πατέρας, η μητέρα είναι δίπλα στο παιδί, το έχουμε ξαναπεί, και ενδιαφέρονται πού πηγαίνει αυτό το παιδί, τι κάνει αυτό το παιδί, με πόσα χρήματα έχει απάνω του, τι κινητό τηλέφωνο έχει. Όλα αυτά είναι καμπανάκια τα οποία πρέπει μια οικογένεια να χτυπήσει και να δούνε πώς θα μαζέψει το παιδί τους. Ωστόσο όμως, όταν έχει γίνει το κακό, θα πρέπει, κύριε Κρικέτο, να επιλαμβάνεται η αστυνομία, να είναι από πάνω. Θα επιληφθεί η αστυνομία, αλλά πιστέψτε με, το τελευταίο στάδιο είναι αυτό. Όταν θα φτάσει η αστυνομία, θα έχει γίνει πια το κακό. Ανήλικο, και αυτός ο ανήλικος, ο δράστης, θα είναι σε δύσκολη θέση, θα στιγματιστεί δυστυχώς, γιατί αν φτάσουμε να πάει ενώπιον των δικαστικών αρχών του εισαγγελέα, αντιλαμβάνεστε ένα παιδί. Γιατί παιδί θα είναι 15 χρονών, ποια θα είναι η κατάστασή του. Άρα, προτού φτάσει η αστυνομία, λέμε ότι πρώτα η οικογένεια, δευτερευόντως το σχολείο, γιατί και τώρα τα παιδιά δεν μαθαίνουν μόνο γράμματα, είναι και διαπαιδαγώγηση. Πώς συμπεριφέρονται και πώς δραστηριοποιούνται. Άρα, λοιπόν, ας τα δούμε όλα αυτά συνολικά. Μέσα και η αστυνομία πρέπει να είναι, καμία αντίρρηση. Αλλά επαναλαμβάνω, το τελευταίο στάδιο που θα είναι η αστυνομία θα είναι δυστυχώς ολέθριο για κάποιον ανήλικο. Ενδεχομένως, κύριε Κρικέτο, να χρειαστεί να υπάρξουν παρεμβάσεις και σε δικαστικό επίπεδο, με πολύ την έννοια πια ότι εάν, ας πούμε, έχει υπάρξει μια παραβατική συμπεριφορά ενός ατόμου σε μια οικογένεια, σας λέω εγώ, και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας αντιδράσουν και κάνουν εισαγγελική παραγγελία,
Το άτομο αυτό που θα επέμβει ο εισαγγελέας μετά από δύο μέρες, το πολύ δύο μέρες, θα είναι πάλι ελεύθερο. Άρα λοιπόν, σωστά το είπατε, πρέπει να υπάρξουν και εκεί παρεμβάσεις, έτσι ώστε αυτά τα θέματα να λυθούν. Γιατί το λέω άλλη μια φορά. Όταν δεν υπάρχει καθολική αντιμετώπιση των τέτοιων γεγονότων, πολύ φοβάμαι ότι είναι η άδεια που δίνει η κοινωνία, η πολιτεία για την επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Το οποίο θα σας θυμίσω, πριν την πανδημία ήταν πολύ λιγότερα, δεν μαθαίναμε. Δεν ακουγόντουσαν. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πανδημία, αρχίσαμε να λέμε ότι είναι απόρρια της πανδημίας που κλειστήκαμε όλοι μέσα. Θέλω να πω εδώ ότι όλα τα παιδιά του κόσμου δεν βγαίνουν στον δρόμο για να ληστέψουν, ούτε κυκλοφορούν με μαχαίρια. Άρα δεν είναι, γιατί όλοι κλειστήκαμε. Άρα δεν είναι η πανδημία, δεν είναι ότι κλειστήκαμε μέσα. Είναι η αδιαφορία, κατά εμένα τουλάχιστον, της οικογένειας, το πώς μεγαλώνει τα παιδιά της και τι κατευθύνσεις δίνει. Από την άλλη όμως, οφείλω να πω ότι κάποιοι λένε ότι όλα καλά τα κάνει η αστυνομία. Δεν γίνεται να τα κάνει όλα καλά από τη μία και από την άλλη να έχουμε αύξηση των παραβατικών συμπεριφορών. Ποτέ, τουλάχιστον στην μία φορά, δεν υποστηρίξαμε εμείς ότι η αστυνομία τα κάνει όλα τέλεια και όλα είναι καλώς. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει τέτοια αστυνομία στον κόσμο. Κάνει και λάθη. Πρέπει να μαθαίνει από τα λάθη της, να διορθώνεται. Αλλά σε μεγάλο βαθμό θα σας πω ότι ο οργανισμός της αστυνομίας, όχι γιατί έχω υπηρετήσει εκεί, είναι ένας οργανισμός ο οποίος λειτουργεί σε σχέση με άλλους οργανισμούς του ελληνικού κράτους πολύ καλύτερα. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει άμεση έλεγχο εσωτερικά. Όποιος πει στην αστυνομία να παρανομήσει, να είστε βέβαιος, θα φύγει από το σώμα. Ενώ βλέπουμε σε άλλες περιπτώσεις κάποιοι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους να συνεχίζουν να είναι εκεί. Πιστεύω ότι και ναι, η αστυνομία κάνει λάθη. Και έχει κάνει λάθη στο παρελθόν. Πιστεύω ότι από αυτά έχει πολύ διδαχθεί, πολύ διορθωθεί. Όχι πως δεν θα ξανακάνει λάθη στο μέλλον. Ξέρετε γιατί? Γιατί η αστυνομία είναι ένας οργανισμός ότι από το πρώτο λεπτό της ημέρας μέχρι το βράδυ που θα λήξει ένα 24ωρο, συνέχεια έχει κάποια πράγματα να αντιμετωπίσει. Θα γίνουν και λάθη. Μάλιστα. Κύριε Κρικέτο, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία εσείς για τα θέματα αυτά, εάν σας ρωτούσα ένας φίλος σας, η οικογένειά σας, τι θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να αλλάξει η πολιτική ηγεσία, το Υπουργείο δηλαδή Πολιτικής Προστασίας του Πολίτη στην αστυνομία, ποια θα ήταν αυτά τα μέτρα που κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να λάβει, ούτως ώστε να είναι καλύτερη αντιμετώπιση των θεμάτων βίας και όχι μόνο, γενικότερα της εγκληματικότητας? Θα σας το πω απέριφαστο, ώστε να κρύψω τίποτα. Το πρώτο, θα πρέπει να δώσει το αστυνομικό όλα τα μέσα, όλα τα εφόδια, η υλικοτεχνική υποδομή, να μπορεί να κάνει τη δουλειά του σωστά, χωρίς κανένα φόβο. Και ένα δεύτερο, το οποίο θα σας το πω ότι στην Ελλάδα κυριαρχεί αυτό, να ενισχύσει τον αστυνομικό ψυχικά. Να μην φοβάται ο αστυνομικός, γιατί συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, να κάνει τη δουλειά του. Είστε έγκυρος δημοσιογράφος, εμπειρότατος, θα έχετε δει πολλές φορές ο αστυνομικός. Και δεν μιλάω σε περιπτώσεις που έχει κάνει λάθος, μιλάω σε περιπτώσεις που κάνει σωστά τη δουλειά του, να επεμβαίνουν τα πολιτικά κόμματα, κάποια να υποστηρίζουν τον αστυνομικό, κάποιοι άλλοι να τον καθυβρίζουν, ακόμα και με λέξεις οι οποίες δεν συνάδουν σε μια δημοκρατία. Και τέλος πάντων, όταν η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, τότε αμέσως βλέπουμε κάποιοι πετάγονται να εξευρίζουν στους αστυνομικούς. Ένα θα σας πω. Πόσες καταλήψεις είχαμε στην περιοχή των Εξαρχείων, ναι, τις οποίες σωστά επενέβη η αστυνομία και αποδόθηκαν τα κίνητα στους κατόχους. Σωστά, είτε βέβαια ήταν το κράτος, είτε ήταν ιδιωτών. Δεν θυμόσαστε ότι βρέθηκαν πάρα πολλοί που να λένε ότι η αστυνομία τους έβγαλε με το ζόρι έξω, κάποιοι άλλοι τσιπούσαν. 1,200 όσα στρέφοντας ένα κομμάτι της κοινωνίας εναντίον της αστυνομίας. Γιατί? Δεν κάνει τη δουλειά της. Θα σας πω μόνο ότι υπήρξε. Άλλων χωρών είναι πολύ πιο σκληρές. Να το πούμε και σωστά. Θα σας πω δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι υπήρξε ακίνητο το οποίο για 10 χρόνια σε κατάληψη. Ναι. Υπήρχε δικαστική απόφαση του ιδιώτη διοκτήτη για να φύγουν οι καταληψίες. Το ξενοδοχείο, δεν λέτε? Ακριβώς. Η προηγούμενη ηγεσία, λοιπόν, πιο προηγούμενη ηγεσία. Ξενοδοχείο. Πολύ καλά το λέτε, σωστά. Δεν έστειλε την αστυνομία να το βγάλει. Όταν πήγε η αστυνομία με την καινούργια πολιτική ηγεσία να του βγάλει, δέχθηκε τη μήνυ κάποιων οι οποίοι κακώς πήγε η αστυνομία. Το ότι οι αστυνομίες στο εξωτερικό είναι πιο σκληρές, θα σας θυμίσω πριν πολλά χρόνια, όταν κάποιοι παράγοντες πολιτικοί στη Γερμανία, αν θυμάμαι καλά, θέλησαν να περάσουν από τους ελέγχους, λέγοντας ότι εμείς είμαστε κάποια πρόσωπα. Η εξουσία. Η εξουσία. Εκεί λοιπόν δέχτηκαν τον πραγματικό έλεγχο της αστυνομίας. Δεν τον συμφωνώ, αλλά δέχτηκαν έναν διαφορετικό έλεγχο και όταν γύρισαν πίσω θέλησαν να κάνουν κάποιο διάβημα στη γερμανική κυβέρνηση.
Το έκαναν. Αλλά έπεσε στο κενό, να ξέρετε, γιατί όποιος δεν υπακούει στο νόμο στο εξωτερικό, δέχεται διαφορετική αντιμετώπιση. Κύριε Κρικέτο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε έρθει στο στούντιο και να συζητήσουμε αυτά τα μείζον θέματα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι μείζονα θέματα. Είναι πραγματικά τεράστια ζητήματα τα οποία πρέπει η χώρα να τα αντιμετωπίσει με τους φορείς, τους θεσμοθετημένους και με τα πρόσωπα τα κατάλληλα. Χαίρομαι όσο αντιμετωπίζετε αυτά τα θέματα πραγματικά στην κεφάλαια και στη σωστή βάση. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο θέμα, γιατί μας κάνει εντύπωση. Βλέπουμε κάθε καλοκαίρι σε μεγάλα νησιά, τουριστικά νησιά, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Πάρο, με το που κατεβαίνει ο ταξιδιώτης, είτε είναι Έλληνας είτε είναι ξένος, από το αεροπλάνο ή από το καράβι για να πάει για κάποιες μέρες να κάνει τουρισμό και να ξεκουραστεί, υπάρχουν τα λεγόμενα αυτοκίνητα, οι οδηγοί δηλαδή με τα transfer, αυτό που λέγεται transfer, και μεταφέρουν τους ξένους τουρίστες είτε τους Έλληνες στα ξενοδοχεία, τους πηγαινοφέρουν δηλαδή καθημερινά. Όμως τα προβλήματα και σε αυτό τον κλάδο δεν λείπουν δυστυχώς. Και θέλω στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Κώστα Ιωαννίδη, είναι ο πρόεδρος Σωματείου Εκμισθωμένων Οχημάτων στο νομό Κυκλάδων, εκεί δηλαδή που χτυπάει σε αυτή την περιοχή ο ελληνικός τουρισμός στα ύψη κάθε καλοκαίρι, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Μύκονος, είτε είναι άλλα νησιά, γιατί υπάρχουν προβλήματα. Και γι' αυτό καλέσαμε, θέλαμε να έχουμε επικοινωνία με τον κύριο Ιωαννίδη, για να μας μεταφέρει τα προβλήματα αυτά ποια είναι, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι. Εύχομαι σε εσάς και τους ακροατές ευχαριστία. Και να είστε όλοι καλά. Κάνατε κάποιες κινητοποιήσεις χθες, νομίζω, σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως κλάδος στα νησιά, τα προβλήματα δηλαδή που είναι οι μεταφορείς τουριστών από τα λιμάνια ή τα αεροδρόμια προς το ξενοδοχείο και το ανάποδο. Και θέλω να μας πείτε τι ακριβώς και ποια είναι τα ζητήματα τα οποία θέλετε να αντιμετωπιστούν από την επίσημη πολιτεία. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς να δούμε λίγο τι είναι η υπηρεσία μας, έτσι. Τι υπηρεσία παρέχουμε εμείς στο τουριστικό προϊόν γενικά. Είμαστε μια υπηρεσία η οποία υπάρχουμε, αδειοδοτούμεθα από το Υπουργείο, Τουρισμού. Μάλιστα. Η υπηρεσία μας υπάρχει από το 2012, από την τότε Υπουργό Τουρισμού και τώρα πάλι και είναι Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη. Και είχαμε να κάνουμε πάντοτε με τη μετακίνηση των τουριστών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κυρίως, που η προέλευση των τουριστών στη χώρα μας είναι μεγάλη. Ναι. Οι τουριστικές επιχειρήσεις που παρέχουν την υπηρεσία αυτή εξυπηρετούν τον ελληνικό τουρισμό, mm-hmm. προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς τους τουρίστες μας, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του στόχου της πρόοδης του τουρισμού πολυτελείας στην Ελλάδα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι. Άρα, κύριε Ιωαννίδη, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε, ας το πούμε έτσι. Προσέξτε να δείτε. Ουσιαστικά τα προβλήματά μας έχουν να κάνουν με την νομοθεσία. Η νομοθεσία, ο 4093 του 2012. Μάλιστα. Ο νόμος με τον οποίο κινούμεθα. Μάλιστα. Είναι αναχρονιστικός. Είναι παντελώς δίσκαμπτος. Τα πρόστιμα που εμπεριέχει είναι. Μας καταβάλουν οικονομικά. Ουσιαστικά δηλαδή είναι σαν όταν φας ένα πρόστιμο της τάξης των 6.000-7.000 ευρώ. Πείτε μου ένα πρόστιμο και για μία παράβαση που σας επιβάλλουν η πολιτεία, ας πούμε, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Εμείς συνήθως, επειδή είμαστε το αντίπαλο δέος των ΕΔ ταξί ουσιαστικά. Μάλιστα. Αλλά όμως υπάρχει ειδοποιώς διαφορά ότι εμείς είμαστε οι ιδιωτικές μετακινήσεις, είμαστε εμείς. Τα ταξί είναι δημοσίας χρήσης μετακινήσεις. Έτσι. Είναι αστικές μεταφορές ουσιαστικά, άσχετο αν εμείς στα νησιά μας, στον τουρισμό μας, χρησιμοποιούνται και τα ταξί. Αλλά όμως ουσιαστικά αυτή τη στιγμή νησιά, ναι. Γενικά υπάρχουν περισσότερα γιοτακί, εψιλογιοτακί, παρά ταξί. Άρα γιατί σας βάζουν. Είμαστε τάξη μεγέθους, να σας συγγνώμη, Μύκονο, Φερρυππίν και Σαντορίνη. Έχουμε 39 ταξί στη Μύκονο, 39 ταξί στη Σαντορίνη. Καταλαβαίνετε ότι ο τουρισμός. Άρα γίνεται για θέματα ανταγωνισμού στην ουσία, καταλαβαίνω, κύριε Ιωαννίδη.
Ναι, δε, κανονικά υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά είναι και εντελώς διαφορετική υπηρεσία. Τώρα δεν θα κάτσουμε να... είναι πολύ δύσκολο να κάτσουμε να κάνουμε ανάλυση γενικά. Απλά να ξέρετε ότι... Όχι, και εμείς δεν θέλουμε να... Γενικά σας ρωτάω για να δούμε τι ναι, μπορεί ακριβώς, να γίνει. Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα, εγώ θέλω απλά, επειδή είμαστε σε διαβουλεύσεις με το Υπουργείο τα τελευταία 4 χρόνια, με το Υπουργείο Μεταφορών. Μάλιστα. Γιατί ουσιαστικά το Υπουργείο Μεταφορών είναι στην αρμόδια Υπουργείου. Ο κύριος Σταϊκούρας. Ακριβώς, ο κύριος Σταϊκούρας, αλλά ο κύριος Σταϊκούρας μας έχει παραπέμψει στην υφυπουργό του, την κυρία Αλεξοπούλου. Μάλιστα. Έτσι. Με την κυρία Αλεξοπούλου και με τον κύριο Ξυφαρά έχουμε κάνει συναντήσεις και έχουμε πει τα προβλήματά μας. Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας και ως κλάδος. Καθότι το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό που κάνουμε και νομοθετικά και νομικά και διαχειριστικά δίνουμε προτάσεις για να γίνει πιο βιώσιμο το επάγγελμα και για, και για εμάς αλλά και για το κράτος. Έτσι. Γιατί και το κράτος από εμάς παίρνει χρήματα. Σωστά είναι αυτό που λέτε. Ακριβώς. Αυτό ζητάμε και περιμένουμε μέχρι στιγμής, είμαστε περιμένουμε εδώ και 4 μήνες. Θέλω να σας ρωτήσω. Που ξεκινάει, ναι. Δεν έχουμε ακόμα κάποια σαφή ένδειξη το πώς θα κινηθούμε. Η τουριστική περίοδος από το Μάιο στην ουσία θα γίνεται, θα είναι πάνε full, ας το πούμε έτσι. Ήδη θα έχει ξεκινήσει πάρα πολύ έντονα. Θεωρητικά ναι, θα είναι μια καλή σεζόν βάσει των δεδομένων από αυτά που αντλούμε και εμείς από τα πρακτορία που συνεργαζόμαστε από το εξωτερικό και από το ΝΕΟΤ. Αλλά όμως όλα πρέπει να δουλεύουν, να συνάδουν. Δεν γίνεται να έχει πρόβλημα μια ομάδα, ένας κλάδος και να μπορεί να γίνει σωστά το έργο μας. Είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Κύριε Ιωαννίδη, εν όψη και της νέας τουριστικής περίοδου που όπως είπατε και εσείς αναμένεται να είναι επίσης και εξίσου καλή όπως τα προηγούμενα χρόνια, έχετε κάποια επικοινωνία από εδώ και πέρα να κάνετε με το αρμόδιο Υπουργείο, με τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα ή την Υφυπουργό, όπως είπατε, μια νέα συνάντηση για να δείτε τι θα γίνει εν τέλει. Μάλιστα. Υπάρχει ένα προκαθορισμένο ραντεβού, μια προκαθορισμένη τράπεζα εργασίας μεταξύ ημών και λέω ημών γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υποσύσταση Πανελλήνια Ομοσπονδία εκμισθώμενων οχημάτων με οδηγό, την οποία την έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η Ομοσπονδία μας πλέον. Και στις 14 Μαρτίου έχουμε μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, τον κύριο Ξυφαρά και με την κυρία Μητσοπούλου. Και ευελπιστούμε να έχουμε κάποιες σαφείς απαντήσεις σχετικά με τα ζητούμενα, με τα αιτήματά μας ουσιαστικά, για το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν 2024. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και θα είμαστε εδώ για να τα ξανασυζητήσουμε γιατί η τουριστική σεζόν αναμένεται να είναι και αυτή πάρα πολύ έντονη και φέτος και ευτυχώς και οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα και αυτά θα τα ξανασυζητήσουμε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και από τα προβλήματα αυτά που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά των τουριστών στα νησιά. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, με τον Γιώργο Τοφακή, τον πολύ καλό συνάδελφο και φίλο. Γιατί ο Γιώργος Τοφακής παρακολουθεί αυτή την ώρα την πανεκπαιδευτική συγκέντρωση και συλλαλητήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για να μας πει τι γίνεται εκεί. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε ουσιαστικά το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Άλλο ένα πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Να τονίσουμε ότι κάθε Πέμπτη τις τελευταίες εβδομάδες, εδώ και 6-7 εβδομάδες, πραγματοποιούνται πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια στην Θεσσαλονίκη, ενάντια φυσικά στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η συγκέντρωση δόθηκε για τις 12 η ώρα μπροστά στην Καμάρα. Ακολούθησε μετά από λίγα λεπτά πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με φοιτητές, μέλη φοιτητικών συλλόγων αλλά και καθηγητές πανεπιστημίου να συμμετέχουν στην συγκέντρωση. Ακολούθησε πορεία με κατεύθυνση προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και από εκεί και πέρα η πορεία επέστρεψε πίσω στην Καμάρα και φυσικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην Πριτανία του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Πρέπει να αναφέρουμε, Βαγγέλη, ότι στην αρχή της πορείας
παραλίγο να ξεφύγει η κατάσταση. Είχαμε μία ένταση για λίγα λεπτά, για πολύ λίγο. Ευτυχώς δεν ξέφυγαν τα πράγματα. Με τις δυνάμεις της αστυνομίας των ΜΑΤ να βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στους φοιτητές και τους καθηγητές. Οι καθηγητές από τη μεριά τους ζήτησαν από την αστυνομία να αποχωρήσει, καθώς είναι επικίνδυνο να προκληθεί ένταση. Τόνισαν μάλιστα στους αστυνομικούς ότι είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να γίνουν επεισόδια. Τόνισαν ότι με τους φοιτητές τους είναι μαζί και ότι δεν πρόκειται να συμβεί το παραμικρό. Πράγματι, μετά από λίγες διαβουλεύσεις, μετά από λίγα λεπτά, η αστυνομία απομακρύνθηκε, παρακολουθούσε διακριτικά την πορεία από πιο μακρινή απόσταση, συνεχίστηκε η πορεία και όλα ολοκληρώθηκαν χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Εμείς βλέπουμε και εικόνες τώρα από τις κινητοποιήσεις που είχαν γίνει και στην Αθήνα, Γιώργο Φακή. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, εάν γνωρίζεις, να μου πεις από το ρεπορτάζ, υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο οι φοιτητές ή κάποιο μέρος των φοιτητικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης να έρθουν στην Αθήνα αύριο που προγραμματίζεται ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο, μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση πανεκπαιδευτικού χαρακτήρα, γιατί αύριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και ως εκ τούτου αναμένεται να υπάρχει έτσι μεγάλη κινητοποίηση των φοιτητών για να έχουν ένα πιο δυναμικό παρόν από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες. Γνωρίζεις κάτι τέτοιο ότι μπορεί να έρθουν και φοιτητές από τη Θεσσαλονίκη, από κάποια τμήματα των πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου και των δύο, και του Μακεδονίας και του Απιθύτα? Βαγγέλη, με βάση και τα λεγόμενα των ίδιων των φοιτητών, σήμερα μπροστά στην Καμάρα υπήρχε η δυνατότητα όποιος επιθυμούσε να δηλώσει συμμετοχή ότι αύριο θα είναι παρόν, θα δώσει το παρόν στα προπήλαια στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του μεγάλου πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, ενάντια φυσικά στην ψήφιση του νομοσχεδίου που έχει προγραμματιστεί για αύριο, όπως πολύ σωστά είπες. Από αυτό λοιπόν προκύπτει ότι σίγουρα ένα σημαντικό μέρος φοιτητών εδώ από την Θεσσαλονίκη θα δώσουν το παρόν στην Αθήνα, θα μεταβούν τις επόμενες ώρες και κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας στην Θεσσαλονίκη. Προβλέπεται ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη πραγματικά συγκέντρωση, ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο. Άλλωστε, υπήρχαν και εδώ στην Θεσσαλονίκη πανό, τα οποία έγραφαν το γνωστό σύνθημα των τελευταίων ημερών: αύριο θα βουλιάξει η Αθήνα. Μάλιστα. Γιώργο Φακή, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το πολύτιμο ρεπορτάζ σου, το οποίο ήσουν εκεί και το παρακολουθούσες και το μετέφερες σε εμάς εδώ στην Αθήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό απόγευμα και καλή Τσικνοπέμπτη κιόλας. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε. Σε 4 λεπτά η ώρα πλησιάζει 3:10. Φίλες και φίλοι, επιστροφή στο στούντιο και πάμε να συζητήσουμε εδώ το θέμα της μηνυγκίτιδας που έχει ανησυχήσει πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε ήδη και κρούσματα στην Πάτρα και θα δούμε τι θα γίνει με την εκεί συνάντηση που έχει το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ με τους καθηγητές των υπόλοιπων νοσοκομείων και των γιατρών για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αυτή, γιατί υπάρχει και το καρναβάλι και όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολα. Στο σημείο αυτό θέλω να καλησπερίσω και να καλωσορίσω την κυρία Ψαλτοπούλου. Την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, καθηγήτρια επιδημιολογίας, για να δούμε τι γίνεται με τον ιό αυτό της μηνυγκίτιδας, κατά πόσο είναι τόσο πολύ επικίνδυνος και τι πρέπει να κάνουμε και να προσέξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου, που είστε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι, η μηνυγκίτιδα μπορεί να οφείλεται είτε σε ιούς είτε σε βακτήρια. Έχουμε αρκετά περιστατικά βακτηριακής μηνυγκίτιδας και ειδικά στην Πάτρα έχουμε θέμα, διότι πρόκειται για τον μηνυγκιτιδόκοκο, ο οποίος έχει προσβάλει σταδιακά σε λιγότερο από 3 μήνες 3 άτομα, 3 φοιτητές, δηλαδή άτομα τα οποία βρίσκονται στον ίδιο ευρύτερο χώρο του Πανεπιστημίου. Τι είναι η μηνυγκίτιδα? Είναι η φλεγμονή των μηνύκων που περιβάλλουν το νοτιομυελό και τον εγκέφαλο, και τα συμπτώματα που πρέπει να μας οδηγούν σε μία εγρήγορση είναι ο πυρετός που δεν κατεβαίνει με ρήγος, η μείωση του επίπεδου συνείδησης ή διαταραχές άλλες από τον εγκέφαλο, όπως επιληπτική κρίση για παράδειγμα, πονοκέφαλος έντονος, φωτοφοβία και δυσκαμψία στον αυχένα, όπως και εμετό, δηλαδή συμπτώματα κυρίως από το κεντρικό νευρικό σύστημα
σύστημα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με κάποιο εξάνθημα, το οποίο δεν το έχουμε πάντοτε, αλλά σε συγκεκριμένο βακτήριο όπως τον νικητιδόκοκο, μας οδηγεί άμεσα στο νοσοκομείο, γιατί κινδυνεύει η ζωή μας. Άρα, κυρία Ψαλτοπούλου, με αυτά τα συμπτώματα, αν δει κάποιος ο οποίος έχει... Άμεσα πρέπει να πάει οπωσδήποτε νοσοκομείο και να μην μπει, θα κάτσω στο σπίτι μια μέρα... με λίγα αυτά. Όχι, χρειάζεται άμεσα αντιβιωτική αγωγή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέτε και σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Θα ήθελα να επαναλάβετε αυτά τα 3-4 συμπτώματα για να τα καταλάβει ο κόσμος επιγραμματικά. Πυρετό, με ρίγος, πονοκέφαλο, έντονο, φωτοβοβία, δισκαμψία στον αυχένα, έμετος, όλα αυτά τα συμπτώματα, συν το εξάνθημα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και όχι σε όλες τις περιπτώσεις, μας οδηγεί κατευθείαν στο νοσοκομείο. Είπαμε ότι μπορεί να οφειλόταν, αυτή τη στιγμή δεν οφείλεται, και σε υγιεινείς λόγους, που αυτοί ξεπερνιούνται πολύ πιο εύκολα, όμως η βακτηριακή μηνυγκίτιδα μπορεί να έχει, να είναι θανατηφόρα μέχρι και στο 5-10% των περιπτώσεων, ή μπορεί να αφήσει... Δεν είναι καθόλου μικρό, και ειδικά μικρό, όταν μιλάμε για αυτές τις μικρές ηλικίες, ή μπορεί να αφήσει κάποια προβλήματα εγκεφαλικής λειτουργίας, ή για παράδειγμα στα παιδιά μέχρι και το 5-10% των παιδιών που έχουν νοσήσει από τον μηνυγκητιδόκοκο μπορεί να έχουν κόφωση. Επομένως, είναι ένα σοβαρό νόσημα με το οποίο μπορεί κάποιες φορές να κινδυνεύσει η ζωή μας. Τώρα τι γίνεται, επειδή έχουμε αυτή την έξαρση στο Πανεπιστήμιο, βεβαίως θα έχουν δοθεί και οδηγίες αναλυτικές και στο κοινό, και επίσης θα έχει δοθεί προφύλαξη, οδηγίες για προφύλαξη και των ανθρώπων που τις τελευταίες 5-10 μέρες είχαν έρθει σε επαφή με τα κρούσματα. Άρα είναι μεταδοτική η νόσος στην ουσία. Είναι μεταδοτική μέσω του αναπνευστικού συστήματος, και επομένως αυτά τα άτομα θα υπάρχει συμβουλή από τον ΕΟΔΗ και από τους γιατρούς, και για προφυλακτική αγωγή, αντιβίωση δηλαδή, και για εμβολιασμό των ατόμων ανάλογα με τον ειδικό μηνυγκητιδόκοκο από τον οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή τα κρούσματα. Επομένως θέλει μία πολυεπίπεδη συνεργασία των φορέων και των φοιτητών και των καθηγητών και όλο του προσωπικού του Πανεπιστημίου στην περιοχή της Πάντρας, και έχετε δίκιο που λέτε για το καρναβάλ, από την άποψη ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να σταματήσουν αυτή τη στιγμή έστω αυτή τη μικρή τοπική έξαρση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο είναι μεγάλο το πρόβλημα συγκριτικά με πέρυσι. Μπορεί να μην είναι μεγαλύτερο, αλλά ο ορισμός ότι υπάρχει κάποια τοπική έξαρση είναι λιγότερο από 3 μήνες από 3 περιστατικά και πάνω σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο, με ένα συγκεκριμένο στέλχος και ορότυπο. Επομένως, αυτή τη στιγμή εκεί έχουμε κάτι για το οποίο είναι πολύ σημαντικό ότι απασχολείται ο ΕΔΗ και οι κατατόπους υγειονομικές αρχές, έτσι ώστε να το θέσουν σε έλεγχο και σε ύφεση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο το συγκεκριμένο για να προφυλαχθούν από την μηνυγκίτιδα, κινδυνεύουν, θα πρέπει να... Υπάρχει και το τετραδύναμο εμβόλιο, υπάρχει και άλλο εμβόλιο για έναν άλλον ορότυπο. Επομένως, ανάλογα με το ποιος ειδικός μηνυγκητιδόκοκος υπάρχει, θα δοθούν και οι ανάλογες οδηγίες. Στα παιδιά κάνουμε το εμβόλιο αυτό και είναι πολύ σημαντικό έτσι όπως το θέτεται, γιατί έχουμε δει και τοπικές εξάρσεις και η Λαράς, για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό και οι γονείς να ξαναπάνε στον παιδί να ελέγξουν αν η εμβολιαστική κάλυψη του παιδιού τους είναι ασφαλής, όπως και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού έχει δώσει και οδηγίες και για ενήλικες. Γιατί όλοι έχουμε κάνει στα παιδιά μας το εμβόλιο το συγκεκριμένο για τη μηνυγκίτιδα. Άρα στην ουσία δεν είναι επαρκές, ή εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να το ξανατεστάρουν. Ναι, μπορεί να ξαναγίνει ένα έλεγχος, και όλα αυτά έχουν σχέση κατά πόσο έχουν έρθει αυτά τα άτομα σε επαφή με το κρούσμα αυτή τη στιγμή που έχουμε. Ποιες είναι περισσότερο ευάλωτες πληθυσμιακές κατηγορίες για να
κολλήσουν, για να πάρουν τον ιό αυτό και να κολλήσουν. Μπορεί να είναι και άτομα τα οποία έχουν συγκεκριμένα προβλήματα και νοσήματα, αλλά είναι και υγεία άτομα τα οποία έχουν έρθει σε επαφή, ειδικά όταν μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν υψηλό συγχρονισμό, βρίσκονται στο ίδιο σπίτι, έχουν έρθει σε στενή επαφή για κάποιες ώρες με το άτομο που έχει το πρόβλημα, αυτά τα άτομα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να κολλήσουν. Γενικά, περιοχές όπως οι Φοιτητούπολες, περιοχές όπως το Στρατό, που διαμένουν άτομα σε κοινούς χώρους, έχουν αυξημένη πιθανότητα να νοσήσουν, όπως και μετά άτομα άνω των 65 ετών, που υπάρχει και κάποια νοσογύρανση, που και αυτά έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα. Άρα, στην ουσία, τα μικρά παιδιά επίσης, τα μωρά, οι ηλικίες των φοιτητών και οι ηλικίες άνω των 65. Άρα, στην ουσία, κυρία Ψαλτοπούλου, έχουμε ή δεν έχουμε κάνει εμβόλιο, κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή, εάν είναι οι συνθήκες τέτοιες, να κολλήσουμε. Όταν έχουμε κάνει εμβόλιο και είμαστε υγιείς, ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να νοσήσουμε. Υπάρχουν δύο εμβόλια και πρέπει ο καθένας, ξέρετε, μπορεί στα 20 σου, καλό είναι να έχεις ξαναελέγξει τι έχεις κάνει και σε προηγούμενες, όταν ήσουν μικρότερος. Επομένως, καλό είναι και στον παθολόγο μας να πάμε με την εμβολιαστική μας κάλυψη, για να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε καλυμμένοι. Εσείς που είστε ειδικοί, είστε επιδημιολόγος, είστε καθηγήτρια, έχετε μεγάλη εμπειρία. Τι θα συστήνατε στον κόσμο που μας βλέπει τώρα? Θα πρέπει να ξανακάνει κάποια στιγμή το εμβόλιο θα αυτό? Θα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει ένα τοπικό θέμα και είναι πολύ σημαντικό. Θα ενημερώσει ο ΕΟΔΗ στο ποια άτομα χρειάζονται και σε ένα ευρύτερο προφανώς κύκλο πλέον, αφού φτάσαμε στους τρεις φοιτητές, ένας τον Ιανουάριο, ένας Φεβρουάριο και ένας τώρα, έτσι ώστε να καλυφθεί σε μεγαλύτερο κύκλο επαφών αυτά τα άτομα και να ελαχιστοποιηθεί αυτή η πιθανότητα να εξελιχθεί. Η επιστημονική κοινότητα, όλοι εσείς έχουν πάρει δείγματα ή, εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει κάποια καταγραφή ποιες περιοχές μπορεί να είναι αυτές που μπορεί να εμφανίσουν κάποια πιο υψηλή, πιο μεγαλύτερη συνηθισμένη έτσι εξέλιξη του ιού? Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο που παρακολουθείται και αναλόγως τι κρούσματα υπάρχουν, αν είναι υιογενούς αιτιολογίες ή βακτηριακής. Αντίστοιχα γίνονται και υπάρχει υποχρεωτική δήλωση και δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια η μηνυγκίτιδα είναι πιο έντονη στην ουσία φέτος. Και γι' αυτό θα, με βάση τις τρεις περιπτώσεις αυτές που συνέβησαν, Γενάρη, Φλεβάρη κτλ. Ειδικά σε αυτό το τοπικό επίπεδο, στην τοπική κοινωνία, είναι κάτι το οποίο πρέπει να κοιτηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό. Τώρα, οι γιατροί ή τα νοσοκομεία έχουν τις υποδομές, πιστεύετε εσείς, να αντιμετωπίσουν βεβαίως αυτά τα άτομα που έχουν νοσήσει? Όπως έχουμε διαβάσει, μπορεί κάποιος να το περάσει και σχετικά χωρίς βαριά συμπτώματα, αλλά μπορεί να κινδυνεύσει τη ζωή του, και βρίσκονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και τα τοπικά νοσοκομεία προφανώς μπορούν πάρα πολύ καλά να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Βεβαίως, όπως είπαμε και από τα στατιστικά τα διεθνή, υπάρχει ένα 5-10% πιθανότητα θανάτου, από την άποψη ότι είναι μεγάλος ο κίνδυνος. Των φοιτητών είναι διασωληνωμένος και δεν έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Ψαλτοπούλου. Στην περίοδο του κορονοϊού προφυλασσόμαστε όλοι και το πετύχαμε, σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα, να έχουμε τις μάσκες και να μην μεταδίδεται ο ιός, ή να πλένουμε καλά τα χέρια μας με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ κτλ. Δεν μεταδόθηκε μόνο ο κορονοϊός, αλλά είδατε μειώθηκε και η πιθανότητα για γρήπη και για άλλους μικρόβια που μεταδίδονται με τον αναπνευστικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να μειωθεί η μεταδοτικότητα της μηνυγκίτιδας? Σίγουρα μεταδίδεται κυρίως με τον αναπνευστικό τρόπο, αλλά τουλάχιστον οι συστάσεις και οι διεθνείς συστάσεις δεν είναι αυτή τη στιγμή να φορέσει η μάσκα ένας μεγάλος αριθμός ατόμων, αλλά κυρίως έχουμε αντιβιωτική προφύλαξη και εμβολιαστική προφύλαξη. Αρκεί να το προλάβουμε. Τα φάρμακα είναι ικανά να δημιουργήσουν αυτή την αντιβίωση στον οργανισμό για να... Την κάλυψη. Πάνω από 95% με συγκεκριμένη είτε με χάπια είτε ενδομική ένεση έχουμε κάλυψη και προφυλασσόμαστε. Ναι, αποτελεσματικά ως προς
τουλάχιστον τον μήνυ κητηδόχοκο που είναι αυτή η περίπτωση που έχουμε τώρα. Πάντως ο κόσμος φοβάται πάρα πολύ, φοβόταν και φοβάται την νόσο της μήνυ κητηδάς. Σωστά, είναι μια πολύ γιατί βαριά μια νόσος η οποία επιφέρει και θάνατο. Και μπορεί να σου αφήσει έτσι. Και θάνατο και μπορεί να σου αφήσει κατάλοιπα για όλη σου τη ζωή. Είπαμε για την κόφωση, αλλά υπάρχουν και άλλα κατάλοιπα εγκεφαλικής λειτουργίας που μπορεί να έχουμε. Αυτά τα άτομα φτάνουν μέχρι και στο σεπτικό σοκ, στη διάχυτη ενδοκειακή πήξη, επομένως είναι πολύ βαριές καταστάσεις που κινδυνεύει η ζωή μας. Άλλα μικρόβια όπως η μηνυγκίτιδα, άλλη νόση στην ουσία, ο ηλαράς για παράδειγμα, είναι εξίσου επικίνδυνη για την υγεία των συμπολιτών μας. Αντίστοιχα και η ηλαρά, όταν κάποιος δεν έχει εμβολιαστεί, το ένα εμβόλιο έχει 93% αποτελεσματικότητα και 97% ο δεύτερος εμβολιασμός. Αν κάποιος δεν έχει εμβολιαστεί ή έχει μερικώς εμβολιαστεί, κινδυνεύει από αυτή την νόσηση, η οποία έχει περίπου 1 στα 1000 περιστατικά. Στα 1000 παιδιά που μπορεί να νοσήσουν χάνουν τη ζωή τους. Αλλά πάλι, επομένως, είναι κάτι το οποίο με μια σωστή εμβολιαστική κάλυψη και μια ανοσία της κοινότητας δεν έχουμε τοπικές εξάρσεις. Βλέπουμε τώρα ότι σε διάφορες περιοχές ευρωπαϊκά και διεθνώς βέβαια έχουμε έξαρση της ηλαράς. Για παράδειγμα στη Ρουμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία και σε άλλες χώρες. Υπάρχουν και άλλες περιοχές εκτός Ευρώπης που έχουμε έξαρση και οι μετακινούμενοι πληθυσμοί αυξάνουν την πιθανότητα και εδώ πέρα όταν θα έρθουμε να κολλήσουμε. Άτομα τα οποία έχουν μια ανοσοκαταστολή, παρόλο που είχαν εμβολιαστεί σε μικρότερη ηλικία, έχουν αυξημένη πιθανότητα τώρα να κολλήσουν. Αφορμή... Επομένως όλα αυτά τα νοσήματα κυρίως μεταδίδονται με αναπνευστικό τρόπο και μπορεί σπανίως να κινδυνεύσει και η ζωή μας. Θέλω να πάρω την ευκαιρία που σας έχω κοντά μου εδώ, κυρία Ψαλτοπούλου, και να σας ρωτήσω, επειδή σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, είναι Τσικνοπέμπτη, τσικνίζουμε στα σπίτια ή έξω κτλ. Αυτό τι θα πρέπει να προσέξουμε? Ναι, θα πρέπει να προσέξουμε όλοι, αλλά κυρίως τα άτομα τα οποία πάσχουν από κάποια καρδιοπάθεια ή έχουν υπέρταση, υπερλιπιδεμία, αυτά τα άτομα ακόμα περισσότερο, όπως είπε και ο Ιπποκράτης πανμέτρων άριστο, οπότε θα πρέπει να προσέξουν και την ποσότητα του φαγητού, ειδικά του κρέατος που μπορεί να καταναλώσουν, κρέας, ψωμί και τυρί είναι και κρυφές πηγές αλατιού, επομένως πρέπει να προσέξουν για πιθανότητα αυξημένης πίεσης, να λαμβάνουν κανονικά τα φάρμακά τους έτσι όπως έχει συστήσει ο γιατρός. Επίσης, σαχαροδιαβητικοί. Είναι πολύ σημαντικό η ποσότητα του φαγητού τους να είναι μέσα σε ορισμένα όρια. Καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας να πηγαίνουμε σε χώρους που νιώθουμε ασφάλεια ως προς τις πιθανότητα, πρέπει να θυμόμαστε την πιθανότητα τροφικής δηλητηρίασης, γιατί αυτή η μέρα είναι μια μέρα που θα καταναλωθούν μεγάλες ποσότητες και θα μαγειρευτούν μεγάλες ποσότητες, οπότε πρέπει να το προσέχουμε αυτό. Και πάντοτε πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η υπερκατανάλωση αλκοόλ, εκτός από τον κίνδυνο που έχουμε γενικά για τη μέθη, δεν πρέπει αυτά τα άτομα να μπουν στο αυτοκίνητο να οδηγήσουν, γιατί έχουμε θρυνήσει και κινδυνεύουμε και από τροχιά ατυχήματα. Θέλω, διαβάζω κάποια δημοσιεύματα για ορισμένα καλλιντικά που δημιουργούν, για την ακμή, που δημιουργούν προβλήματα. Αυτά τι είναι ακριβώς, υπάρχει κάποιο? Ναι, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα από την άποψη ότι υπάρχουν κάποιες ουσίες στα καλλιντικά, για παράδειγμα κατά της ακμής, αλλά και σε άλλα καλλιντικά, αντιλιακά, φάρμακα κτλ. Και τα οποία, ενώ στην ουσία είναι καλά για τον οργανισμό μας, σε περίπτωση που εμείς δεν ακολουθήσουμε τις οδηγίες που λένε, παραδείγματος χάρη, να το έχουμε σε θερμοκρασία δωματίου και το αφήσουμε, για παράδειγμα, στο αυτοκίνητό μας για 10-15 μέρες, πλέον οι ουσίες αυτές γίνονται τοξικές, γίνονται καρκινογόνες, μεταβολίτες. Επομένως, ναι, πρέπει να προσέχουμε ακόμα και τις οδηγίες σε αυτά τα καλλιντικά που τα θεωρούμε έτσι απλά, αλλά να προσέχουμε ώστε με τον καλό χειρισμό να έχουμε μόνο θετικά και όχι αρνητικά και για το δέρμα μας και για τον οργανισμό μας. Κυρία Ψαλτοπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε εδώ στο στούντιο και για τα όσα μας είπατε, τι πρέπει να προσέχουμε. Είναι πολύ σημαντικά θέματα όπως είναι η μηνυγκίτιδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που το συζητάμε καθημερινά σχεδόν στις εκπομπές, κυρίες και κύριοι. Είναι τα θέματα της ακρίβειας. Είναι τα θέματα της ακρίβειας τα οποία
Υπάρχουν παρεμβάσεις κατά καιρούς, ακούμε και τις δηλώσεις των αρμοδίων υπουργών, ακούμε και τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος δύο φορές έχει επισκεφτεί σε καταστήματα τροφίμων, μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, για να δείξει την παρέμβαση του κράτους στο επίπεδο των τιμών, να πέσουν πιο χαμηλά. Ωστόσο όμως είναι ένα θέμα το οποίο μας καταταλαιπωρεί. Πάμε να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε πρόεδρε. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιακουμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ακρίβεια εξελίσσεται σε νόσο κι αυτή, δυστυχώς. Και πραγματικά πολλοί κόσμος, πολλές ευάλωτες ομάδες του συμπολιτών μας, δεν ξέρουν τι να πρωτοκάνουν, δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν και ακούνε τους ειδικούς, αλλά εν πάση περιπτώσει στην τσέπη τους δεν βρίσκουν καμία μείωση. Αντιθέτως, τα πράγματα κινούνται προς την εσχροκερδή κατεύθυνση. Κύριε Γιακουμή, εκτός από δημοσιογράφος τόσα χρόνια, είστε πλέον και δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος, νομίζω, στο Δήμο Περιστερίου. Έχω εκλεγεί με το ναι, στο Δήμο Περιστερίου. Άρα γνωρίζετε σε μια περιοχή που δεινοπαθεί λόγω της ακρίβειας και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ακούτε λοιπόν τα μηνύματα του κόσμου, ακούτε τα παράπονα, τον προβληματισμό και μάλιστα νομίζω ότι με παρενέσεις που σας λένε κάντε κάτι κι εσείς, δεν αντέχουμε άλλο αλήθεια την ακρίβεια στην αγορά, στην καθημερινότητα. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, κύριε Λεχουρίτη. Το ξέρω την αλήθεια. Συνήθως από το στόμα το δικό μου, κύριε Γιακουμή, πρώτη φορά βγαίνουμε στον αέρα μαζί, αλλά δεν θα ακούσετε ποτέ ψέμα. Και σας ευχαριστώ ακούσετε, πολύ. Λοιπόν, τον πραγματικό σφιγμό της καθημερινότητας του πολίτη. Αυτόν δηλαδή που με τη μικρή σύνταξη προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, με την ακρίβεια που ταλανίζει εδώ και χρόνια το πορτοφόλι του και την τσέπη του, με το ότι οι οικογένειες με 50 ευρώ πριν 2 χρόνια παίρναν 10 είδη και σήμερα παίρνουν 3 είδη, με το ότι ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ένα σούπερ μάρκετ ή και δεύτερο και τρίτο ή τέλος πάντων κατά καιρούς έχει κάνει εδώ και 2 χρόνια αρκετές παρεμβάσεις μέσω και του μηνύματος που στέλνει αλλά και με επισκέψεις στα σούπερ μάρκετ, θέλοντας να σηματοδοτήσει ότι, κοιτάξτε, αρκετά με τον πληθωρισμό της εσχροκέρδειας, της ακρίβειας, κάτι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, το ζητούμενο είναι, γίνεται κάτι. Γιατί πολύ αγνές μπορεί να είναι οι προθέσεις του κυρίου Σκρέκα, αλλά δεν αρκούν οι προθέσεις. Ο κόσμος θέλει να δει και πραγματικά οικονομικά ωφέλη στην τσέπη του. Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή, τα μέτρα αυτά που έχουν εξαγγελθεί, οι μειώσεις στις τιμές των προϊόντων, δεν έχουν ελαφρύνει στην ουσία κάπως όχι, την τσέπη Γιακουμή, των καταναλωτών. Δεν έχουν έρθει ακόμα. Δεν έχουν έρθει ακόμα. Δηλαδή, ενώ από 1η Μαρτίου θα περιμέναμε να έχουν πέσει οι τιμές σε αρκετά βασικά προϊόντα, κυρίως προϊόντα διατροφής. Γιατί ακριβώς. Στα προϊόντα καθαριότητος και στα προϊόντα περιποίησης καλλυντικά, ακόμα και σε αυτά, μην νομίζετε, δεν έχει έρθει η αναμενόμενη έκπτωση του 15 με γιατί το 18% στα βρεφικά γάλατα, 20%. Στα βρεφικά γάλατα. Ούτε σε αυτά. Ούτε σε αυτά, κύριε Γιακουμή. Σήμερα, επειδή ήξερα ότι θα βγούμε στον αέρα, φρόντισα να κάνω μία επίσκεψη. Μήπως τυχόν και έκανα λάθος εχθές. Μήπως τυχόν έκανα λάθος προχτές. Όχι, κύριε Γιακουμή. Κάνατε τη μονιψία στην ουσία. Η ίδια τιμή στο βρεφικό γάλα το Γενάρη του 2024, 21 και 12. Η ίδια τιμή το Φλεβάρι του 2024, 21 και 12. Η ίδια τιμή και σήμερα, κύριε Γιακουμή, 21 και 12. Δεν ελπίζω αλλάξει, ο κύριος Κρέκας, ο οποίος λαμβάνει τα μηνύματα της κοινωνίας, να μας ακούει, κάποιοι συνεργάτες του να μεταφέρουν. Εσείς, εν πάση περιπτώσει, κύριε Λεχουρίτη, με την ιδιότητα που έχετε, τη θεσμική, να μπορείτε να μεταφέρετε αυτή την εικόνα στον αρμόδιο υπουργό, για να δει και εκείνος περαιτέρω τι πρέπει να γίνει. Γιατί μπορεί να του λένε και αυτού νου ότι έχουν μειωθεί οι τιμές, αλλά πρέπει να γνωρίζει και ο ίδιος τι γίνεται στην πραγματικότητα. Θα σας πω την καθαρά αλήθεια, γιατί δεν έχω μάθει να κρύβομαι. Να κρύβομαι πίσω από τις λέξεις σαν τον Αλέξη. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι ο κύριος Κρέκας είναι ίσως ο μοναδικός υπουργός τα τελευταία χρόνια που είχαμε συνάντηση μαζί του. Δηλαδή κάλεσε την Ομοσπονδία του Ίνκα 21 Νοέμβρη του 2023 και συζητήσαμε κάποια θέματα της καθημερινότητας και αυτών των
4 μέτρων που έφερε. Γι' αυτό και σας είπα εκ προημίου ότι ακούει τα μηνύματα της κοινωνίας. Εγώ το δέχομαι ότι τα ακούει, ίσως είναι ο μοναδικός υπουργός. Αλλά δεν αρκεί, δεν φτάνει. Ο κόσμος θέλει να δει στην πράξη, όφελος στην τσέπη του. Προφανώς. Άρα να δει στην πράξη. Προφανώς, κύριε αυτό Λεχουρίτη. Που λέει καθαρές τιμές, καθαρά προϊόντα. Αυτό λοιπόν είναι μια μεγάλη απορία. Τι σημαίνει καθαρές τιμές, καθαρά προϊόντα? Τι σημαίνει? Καλώς η κάθε κυβέρνηση, όπως και η σημερινή κυβέρνηση, προσπαθεί θεωρώντας ότι αυτό το οποίο κάνει ότι έχει. Καμία κυβέρνηση θεωρώ ότι δεν θέλει το κακό των πολιτών, έτσι. Είτε είναι θέματα ακρίβειας είτε οτιδήποτε άλλα. Εννοείται. Εμείς λοιπόν, κύριε Γιακουμή, είμαστε σύμμαχοι ως οργανώσεις καταναλωτών στην εκάστοτε κυβέρνηση, αρκεί να έχει ανοιχτά αυτιά και να ακούει. Αν μπορέσουμε και καταφέρουμε τον εκάστοτε υπουργό ανάπτυξη και επενδύσεων να τον πείσουμε με επιχειρήματα, όχι με λόγια. Ωραία, τι του μεταφέρατε το Νοέμβριο που είδατε του 23 τον κύριο λοιπόν, Σκρέκα? Του μεταφέραμε κάποια πράγματα για το θέμα πώς μπορεί να η αγορά να τιθασεύσει την εσκροκέρδεια και την ακρίβεια, αλλά από εκεί και πέρα δεν επαρκούν αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, τι θέλω να πω δεν επαρκούν? Όταν λέει καθαρές τιμές, σημαίνει ότι πόσο φεύγει ένα προϊόν από το χωράφι? Φεύγει στα 20 λεπτά το λεμόνι ή το πορτοκάλι? Πόσο μπορεί να φτάσει στον καταναλωτή? 3 φορές επάνω, δηλαδή 300% επάνω. 400, αλλά τόσα πρέπει να προσδιοριστεί. Πρέπει να προσδιοριστεί. Γιατί 1000% κερδοφορία δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, όταν η σταφίδα φεύγει από το χωράφι στα 70 λεφτά ή αποξηραμένη και φτάνει στον καταναλωτή στα 7 ευρώ, είναι 1000% διαφορά. Δεν δικαιολογείται. Ό,τι και μεσάζοντες να είναι, ό,τι και να παρεμβαίνουν, δεν μπορεί να είναι τόσο μεγάλη διαφορά τιμής. Αλλά και παρόλα αυτά, θα σας πω με το βρεφικό γάλα. Τι είπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού? 213% διαφορά τιμής από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Εάν πέσει και 15% και πάει στο 190, είμαστε ικανοποιημένοι? Μήπως πρέπει λοιπόν να δουν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα της αγοράς και να καλέσουν τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία? Όταν αγοράζει το ρύζι η βιομηχανία ρυζιού 50 λεπτά από τη χαλάστρα, πόσο μπορεί να φτάσει τον καταναλωτή? Να φτάσει 1,5 ευρώ, 2 ευρώ? Μα επιτρέπεται να φτάσει 4,5 ευρώ? Είναι δυνατόν να πουλάς ρύζι 4,5 ευρώ το κιλό? Άρα, κύριε Λεχουρίτη, συμπερασματικά, τι θα πρέπει να κάνει κατά τη γνώμη σας το αρμόδιο Υπουργείο, η επίσημη πολιτεία, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα εσκροκέρδειας? Γιατί όταν η αύξηση των τιμών από το χωράφι στο ράφι αυξάνεται κατά γεωμετρική πρόοδο 400% και πάνω, έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι εσκροκέρδεια. Δεν είναι μια απλή επιθυμητή, ας το πούμε, επιλογή κέρδους. Δεχόμαστε ότι οι επιχειρήσεις θέλουν να βγάλουν. Μα ναι, αλλά κανένας δεν λέει το αντίθετο. Ακριβώς. Αλλά όχι όμως να υπάρχει και αυτή η. Κύριε Γιακουμή, το 1000% και το 5000% δεν είναι απλό κέρδος. Είναι καθαρή εσκροκέρδεια. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, τι προτείνετε εσείς σαν Ομοσπονδία? Εμείς καλούμε μέσα από την εκπομπή σας και ακόμα το γραφείο του Πρωθυπουργού να μας καλέσει, τουλάχιστον το ΙΝΚΑ, τη Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, να του πούμε 5 πράγματα. Πώς μπορείς να χτυπήσεις την ακρίβεια? Έχουμε μια εμπειρία 54 ετών, τουλάχιστον εγώ έχω 20 χρόνια πρόεδρος στο ΙΝΚΑ, ξέρω και την αγορά, έχω διετελέσει και υπάλληλο στη Διεύθυνση Εμπορίου, άρα γνωρίζω τι σημαίνει Μάλιστα. εμπόριο και πώς γίνεται ο έλεγχος. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού να βάλει μια σειρά, παρά τις αγνές προθέσεις του κυρίου Σκρέκα, ότι θέλει κάτι να κάνει. Το να θέλω κάτι να κάνω, αν δεν το κεφάλι δεν δίνει εντολή στα πόδια, τα πόδια δεν κινούνται, κύριε Γιακουμή. Μάλιστα. Κύριε Λεχουρίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία μας και σίγουρα θα τα ξαναπούμε και πάλι, γιατί το θέμα της ακρίβειας δεν σταματά εδώ, δυστυχώς. Μακάρι να σταματούσε. Μακάρι να σταματούσε και εμείς μαζί σας είμαστε, αλλά δυστυχώς δεν σταματάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια του Βαγγέλη Σαρή, κυρίες και κύριοι, ένα θέμα που έχει ανακύψει με κάτι αναφορές του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Όθων Ηλιόπουλου. Βουλευτή επικρατείας. Ναι, βουλευτής επικρατείας. Είναι βουλευτής από το εξωτερικό. Βεβαίως. Έτσι.
Τι ακριβώς είπε, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Είναι επανάληψη των σεναρίων ουσιαστικά. Ναι. Έχουμε αυτόν που ήθελαν, τρόπο προκειμένου να μπει ο κύριος Κασελάκης στην Βουλή. Τώρα λοιπόν διακινούνται και πάλι σενάρια που έχουν να κάνουν με τον κύριο Όθωνα Ηλιόπουλο, ναι, ο οποίος αυτό που είπε είναι ότι ουδέποτε δέχθηκε πίεση ή παρότρινση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου ο ίδιος να παραιτηθεί, αλλά έθεσε το πρόβλημα που έχει με το φόρτο εργασίας. Ο άνθρωπος είναι ακαδημαϊκός, είναι στο Χάρβαρντ και είπε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει εγώ μόνος μου να αντασταθμίσω και να αποφασίσω, του, να θέσω τις προτεραιότητές μου και να λάβω τις αποφάσεις μου. Άφησα ανοιχτό λοιπόν αυτό το σενάριο, άρα ερχόμαστε κι εμείς πλέον δημοσιογραφικά, εύλογα, να κάνουμε τα δικά μας σενάρια για το πώς θα μπορούσε να γίνει τώρα αυτό το πράγμα. Τι θα σήμαινε μια πιθανή αποχώρηση του κυρίου Ηλιόπουλου από το κοινοβούλιο, γιατί θα έχει φόρτο εργασία στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Και πόσο πιθανό θα ήταν να καταφέρει να μπει στο κοινοβούλιο ο κύριος Κασελάκης, που αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Για να γίνει λοιπόν αυτό, υπάρχουν δύο τρόποι. Επόμενος είναι μετά τον κύριο Ηλιόπουλο, είναι η κυρία Τσαπανίδου. Είναι η κυρία Τσαπανίδου, η οποία να θυμίσουμε ότι έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Έτσι. Είναι η κυρία Τσαπανίδου, η οποία θα πρέπει με τη σειρά τη να παραιτηθεί, ναι, από την θέση αυτή. Ακολουθεί μετά ο κύριος Μιχάλης Καλογύρου, ο οποίος, ναι, ναι, παραμένει στενός συνεργάτης, ήταν και παραμένει στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, να θυμίσουμε. Λοιπόν, μετά είναι η κυρία Τζέννη Λιβαδάρου, η οποία, ναι, επίσης θα πρέπει να παραιτηθεί, ο Θανάσης Τσακρής και η Ζορζέτα Λάλη. Αν παραιτηθούν όλοι αυτοί που είπες, τότε έρχεται η σειρά του κυρίου Κασελάκη να γίνει δύσκολο βουλευτής. Είναι πολλά τα βήματα, ναι, για να, μάλιστα, μπει μέσα στο κοινοβούλιο. Υπάρχει όμως και άλλος ένας τρόπος. Ποιος είναι ο άλλος τρόπος? Αυτός έχει να κάνει με την διαφορετική νομική ερμηνεία του νόμου. Δηλαδή, του νόμου που λέει ότι ο κύριος Όθων Ηλιόπουλος είναι βουλευτής που προέρχεται από τους αμόδημους, από τον απόδημο ελληνισμό. Ακριβώς. Του εξωτερικού. Άρα να έρθει ο κύριος Κασελάκης να τον αντικαταστήσει ως επίσης προερχόμενος. Γιατί από το Σύνταγμα λέει απόδημο... ότι θα πρέπει, μάλλον το εκλογικό σύστημα λέει ότι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο απόδημοι. Ακριβώς, απαραίτητα να είναι δύο υποψήφοι να προέρχονται από τον απόδημο ελληνισμό, από το εξωτερικό. Εκεί λοιπόν, αν δοθεί αυτή η ερμηνεία, μπορεί να έρθει. Άρα, πιο εύκολα αν ερμηνευτεί να γίνει νομικά, πραγματικότητα. Όπως λες, να φύγει, ναι, ένας απόδημος για να έρθει ένας άλλος απόδημος. Και να μην χρειαστεί να παραιτηθούν από τις θέσεις τους οι πέντε άλλοι υποψήφοι που ήταν πολλά προβλήματα. Έτσι. Σε επίπεδο σεναρίων, παρόλα αυτά, υπενθυμίζω πάλι και παραλαμβάνω, Βαγγέλη, ότι παραμένουμε εξετάζοντας αυτού του είδους την υπόθεση. Παντός, ψαλμός αλληλούια, η δημοκρατία δεν υπάρχει αδιέξοδα, το ξέρεις αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη Σαρή. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, τώρα θέλω να σας πω και σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουν αυξηθεί κατά 60% οι τιμές των ακινήτων στην τελευταία εξαετία. Και με τη βοήθεια του κυρίου Λευτέρη Ποταμιάνου, του Προέδρου των Μεσητών Αττικής, θέλω να τον καλωσορίσω και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για να τον ρωτήσουμε ότι είναι τεράστια η αύξηση αυτή των ακινήτων. Τα τελευταία 6 χρόνια τουλάχιστον. Που τα τελευταία 6 χρόνια περάσαμε και κρίσεις, περάσαμε και πανδημίες, περάσαμε και οικονομικές κρίσεις και όλα αυτά. Πώς εξηγείται λοιπόν, κύριε Ποταμιάνο, αυτή την αύξηση? Καλησπέρα σας, κύριε Ιακωμή, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Άκουγα πριν που λέγατε ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Σωστά. Όμως στα ενίκια υπάρχουν αδιέξοδα και έχει έρθει εκεί ο ελληνικός λαός που προσπαθεί να μισθώσει από την πλευρά των ενοικιαστών κάποιο ακίνητο και είναι σε αδιέξοδη κατάσταση με τα ύψη των μισθωμάτων, τα οποία έτσι είναι αρκετά υψηλά, δεδομένης της εξαετούς συνεχόμενης αύξησης τόσο των πωλήσεων, τόσο των τιμών πωλήσεων, αλλά και των μισθωμάτων. Βέβαια, είναι δύο διαφορετικά μεγέθη, τα οποία εξετάζονται και μελετούνται τελείως διαφορετικά. Προσπάθως για τις πωλήσεις έβγαλε και μια έρευνα η Τράπεζα της Ελλάδας που δείχνει ότι σε διψήφιο ποσοστό αύξησης τιμών κινήθηκε και για το 2023 εκτήματα αγοράς, τα οικιστικά ακίνητα. Και το αξιοπερίεργο είναι ότι τα μεταχειρισμένα ακίνητα δείχνουν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση και από τα καινούργια. Έχει και αυτό βέβαια την εξήγησή του. Αλλά εκεί που εστιάζεται σοβαρά το πρόβλημα είναι στα μισθώματα. Βλέπουμε και μία τώρα κάρτα από την Καθημερινή που δείχνει ποσοστιαία που έχουν αυξηθεί, σε ποιες περιοχές της Αττικής έχουν αυξηθεί αναλογικά οι τιμές. Και αλήθεια, κύριε Ποταμιάνε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Οι τιμές αυτές αυξήθηκαν γιατί γίναμε ξαφνικά πλούσιοι?
Γιατί δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να τεκμέρεται. Σαφώς και όχι. Οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν δεδομένης της μακρόχρονης πίεσης που είχαν να κρατώνται σε χαμηλά επίπεδα. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι της μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας. Ο τρίτος είναι πολύ λίγοι. Είναι σύνθετο το πρόβλημα και ένα πλέγμα έτσι, παραγόντων το οποίο συμμετέλεσε σε κάτι τέτοιο. Είναι και ακόμη είναι και η μεγάλη ζήτηση και η ζωή ξένων κεφαλαίων αλλά και ξένων επενδυτών που δεν υπήρχε τα παλιά τα χρόνια στην Ελλάδα. Πράγμα το οποίο δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση αν προσθεθεί στην εγχώρια ζήτηση η οποία ξαναγύρισε με τα χρόνια, ξαναέφυγε ο φόβος και η ανησυχία που υπήρχε. Θυμίζω στους περισσότερους τα χρόνια του 2015, του 2016, στα capital control. Καλύτερα να μην τα θυμόμαστε. Είχαμε φτάσει σε σημεία, ναι, καλύτερα να μην τα θυμόμαστε, αλλά καλό είναι να τα θυμόμαστε καμιά φορά για να συγκρίνουμε. Καλά, σίγουρα. Από αυτή την άποψη, ναι. Αλλά ήταν εφιάλτης για πολύ κόσμο. Ήταν εφιάλτης. Όλοι λέγανε τότε, όχι, δεν θέλω να πάρω ακίνητο, δεν θέλω τίποτα, θέλω μόνο να έχω μια οικονομική εξασφάλιση, να περάσω τη χρονιά, να περάσω. Τώρα είναι μια διαφορετική εικόνα. Ήρθαν οι ξένοι στη χώρα μας, είδαν χαμηλές τιμές, ακόμη είναι χαμηλές για τους ξένους, όσο και να είναι υψηλές για εμάς. Είναι τελείως διαφορετικό το τοπίο. Βέβαια. Άρα οι χαμηλές τιμές αυτές βοήθησαν τους ξένους να αγοράσουν ακίνητα. Δηλαδή υπήρξε μια οικονομική ακόμα αποδόμηση έτσι στην ουσία. Ισχύει. Μια απαξίωση Ισχύει του ακινήτου. Ισχύει. 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 Βέβαια, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν θα είναι για πάντα έτσι. Ούτε θα συνεχίσει για πολύ καιρό να υπάρχει αυτή η αλματώδης αύξηση των τιμών. Νομίζω, προσωπική εκτίμηση είναι αυτή, ότι έχουμε φτάσει έτσι στην κορυφή. Την κορυφή, τουλάχιστον για αυτή την περίοδο, και όταν λέμε περίοδο στην κλιματαγορά, είναι μακριές οι περίοδοι. Δεν είναι όπως είναι στο χρηματιστήριο που λέμε για μια οικονομική περίοδο της εβδομάδας ή του μήνα. Η κλιματαγορά λειτουργεί τελείως διαφορετικά, λειτουργεί σε εξάμεινα, σε ετήσιες βάσεις. Οι τιμές, έτσι μελετάτε κιόλας. Κύριε Ποταμιάνε, οι τιμές ενδέχεται να πέσουν κάποια στιγμή για να υπάρξει και πάλι μια έτσι πιο ένθερμο ενδιαφέρον των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν κάτι στα ακίνητα ή να τα αγοράσουν. Να έχουν ένα σπίτι με προγράμματα και όλα αυτά που γίνεται, νιώπαντρα ζευγάρια, γιατί δυστυχώς όλα αυτά είναι ένας κύκλος, είναι μια αλυσίδα όταν αυξάνονται ή πέφτουν οι τιμές. Το φυσιολογικό, ξαναλέω, είναι να δημιουργηθεί κάποια στιγμή μια αποκλιμάκωση και να υπάρξει μια διόρθωση. Δεν μιλάμε για φούσκα, γιατί πολλοί τον μπερδεύουν. Δεν μιλάμε ότι θα πέσουν τα κίνητα 30-40% 50%, όπως είχαν πέσει, αλλά μια διόρθωση. Καμιά φορά είναι και πιο υγιές, είναι και πιο επιβεβλημένο και θα πρέπει να συμβαίνει για να βρούμε το επόμενο ιστορικό υψηλό με τα χρόνια. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι έχει μπει σε μια διαφορετική φάση η ελληνική κλιματαγορά, η οποία είναι αξιόλογη μελέτης. Ποια είναι η φάση αυτή? Ότι είναι πιο όρημη σε σχέση με το παρελθόν. Δεν έχει δανεισμό μέσα τόσο πολύ όπως υπήρχε στο παρελθόν επίσης, άρα την έκανε να είναι το υπόβαθρό της σαφρό και να κινδυνεύει με φούσκα στην ουσία. Ακριβώς. Και υπάρχει και ένα έξτρα, αυτό μάλλον στα αρνητικά θα είναι για την αύξηση των τιμών, το ότι δεν υπάρχουν ακίνητα στην κλιματαγορά για τους γνωστούς λόγους. Όλο αυτό μας δημιουργεί μια εικόνα δυναμικής στην κλιματαγορά που νομοτελειακά κάποια στιγμή θα διορθώσει, αλλά όχι σε μεγάλα ποσοστά. Μάλιστα. Αυτό τι επιπτώσεις τώρα έχει ως προς τα στην έβρεση ακινήτων, αλλά και στα ενίκια? Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά αν το συγκρίνει κάποιος με τα εισοδήματα των Ελλήνων, που κάποιος Έλληνας μισθωτός θέλει πάνω από το 50% του εισοδήματός του να διαθέσει για να προσφέρει σε ένα ενίκιο υψηλό όπως είναι αυτή τη στιγμή, είναι σοβαρές οι επιπτώσεις, σοβαρές μαζί με την ακρίβεια που υπάρχει έτσι κι αλλιώς, δημιουργεί ασφιχτική πίεση στο ελληνικό πορτοφόλι. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση για να μπορέσει να δοθούν λύσεις από συμπίεσεις. Είναι δύσκολο εγχείρημα, είναι δυσεπίλητο πρόβλημα, αλλά όχι, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Πιστεύετε ότι μπορεί στο θέμα των ενοικίων, επειδή αυτά, οι τιμές αυτές καλπάζουν, κάθε μέρα υπάρχει και διαφορετικό κλίμα. Πιστεύετε, κύριε Ποταμιάνε, ότι αυτό μπορεί κάποια στιγμή να σταθεροποιηθεί? Νομίζω ότι είμαστε κοντά. Θα το παρακινδυνεύσω να κάνω μια τέτοια πρόβλεψη. Νομίζω ότι είμαστε κοντά, γιατί εμείς παίρνουμε και κάποια μηνύματα έτσι λίγο πιο πρώιμα από τον κόσμο έξω, όπου το αντιλαμβάνεται λίγο αργότερα. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε αυτό το επίπεδο.
Και δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αυξήσεις. Δηλαδή για το 2024 δεν νομίζω ότι θα κινηθούμε σε τέτοια διψήφια ποσοστά σαν αυτά που βγήκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας το προηγούμενο διάστημα. Άλλωστε και αυτά είχαν μια μικρή στρεβλή εικόνα εξαιτίας συγκεκριμένων παραγόντων. Σας ρωτάω γιατί υπάρχει αυτό το διάστημα το τελευταίο μια έντονη δραστηριότητα της οικοδομής και αν αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και να ρίξει τις τιμές στην αγορά σε ό,τι αφορά τα ενοίκια. Θα μπορούσε. Απλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να, ο όγκος του αποθέματος να είναι τόσο μεγάλος ώστε να δημιουργήσει τέτοια ισορροπία. Δεν είμαστε ακόμη εκεί, αλλά δεν είμαστε και στη φάση να ανέβουν παραπάνω οι τιμές των ενοικίων. Δηλαδή, για να σας το πω πιο συγκεκριμένα, ένα κίνητο τώρα αυτή τη στιγμή που είναι για παράδειγμα σε μια αστική περιοχή όπως το Παγκράτη, το οποίο είναι 80-90 τετραγωνικά και το ζητάει ένας ιδιοκτήτης 800-900 ευρώ ανακαινισμένο σε έναν καλονικό όροφο μεσαίο προς υψηλό, δεν μπορεί να ζητηθεί παραπάνω. Δεν θα πληρώνονται στην πορεία τέτοια μισθώματα. Δεν μπορεί να αντεπεξέλθει η μάζα του πληθυσμού σε παραπάνω μίσθωμα από αυτό. Άρα εκεί κάπου αρχίζει και υπάρχει ένα ανάγχωμα να μην ανέβει άλλο. Μάλιστα. Εκτός αν υπάρξουν άλλες ιδιαίτερες συνθήκες που δεν γνωρίζουμε, που θα τροφοδοτήσουν την αγορά. Δηλαδή, αν υπάρξει κάτι φοβερό και συγκλονιστικό, ξέρετε, οι αγορές αυτές επηρεάζονται πάρα πολύ από διάφορα οικονομικά μεγέθη, που είτε τις τραβούν προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, απότομα, αν είναι συγκλονιστικό το γεγονός. Ξαναλέω. Η υπόθεση με τα Airbnb θα επηρεαστεί από όλη αυτή την κινητικότητα που υπάρχει στον τομέα των ακινήτων, κύριε Ποταμιάνε? Η υπόθεση με τα Airbnb έχει δημιουργήσει μια καινούργια αγορά. Είναι μέρος, ένα ποσοστό της, ένα μέρος αυτής της αγοράς. Γιατί αυτά συμβάλλαν καθοριστικά, θα λέγαμε, στην αύξηση των ενοικίων και των τιμών γενικότερα, έτσι. Και των πωλήσεων, ισχύει. Ναι. Απλά το ποσοστό της δεν είναι αυτό που συνέβαλε καθοριστικά. Και τι θέλω να πω. Ναι, σίγουρα είναι η αγορά αυτή κάτι το οποίο όπως συνέβαλε, όπως λέτε, στην αύξηση των τιμών και των πωλήσεων και των μισθώσεων, διότι έκλεισε κάποια κίνητα, τα απομόνωσε και δουλέψανε σαν επενδυτικά ακίνητα. Όμως, ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η αγορά βοήθησε στο να ανέβει η χρηματαγορά, μαζί με την Κοντεβίζα, εκεί που ήταν απαξιωμένη, όπως είπαμε στην αρχή, αλλά και δεύτερον, περιορίστηκε σε περιοχές οι οποίες πραγματικά δουλεύει και αποδίδει περισσότερο από τη μακροχρόνια μίσθωση. Στις αρχές της λειτουργίας της συνταχυτόνιας μίσθωσης, ας μην ξεχνάμε, ο καθένας είχε ένα διαμέρισμα στην πολύ διαδεδομένη έτσι, φάση της, οπουδήποτε και να ήταν, και ακόμη και στα πιο βόρεια προάστια της Αττικής, και έλεγε να το γυρίσω και να το κάνω Airbnb, να το κάνω στην τραχιόνια μισή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί δεν υπάρχει μια πληρότητα. Ξέρετε, το break-even της πληρότητας στην τραχιόνια μίσθωση για τους ειδικούς είναι περίπου γύρω στις 250-260 ημέρες. Από εκεί και πάνω αποδίδει η βραχυκρόνια, από εκεί και κάτω δεν αποδίδει. Μάλιστα. Το είδαν αυτό και μετά τον κορονοϊό γύρισαν πάλι στη μακροχρόνια μίσθωση. Διόρθωσε. Άρα μείναν αυτά που έπρεπε. Μάλιστα. Κύριε Ποταμιάνε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και για τα στοιχεία που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα και καλή Τσίκνο Πέμπτη να ευχηθώ στον πρόεδρο των Μεσητών Αττικής. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, και στη συνέχεια εδώ με τους πολιτικούς εκπροσώπους των κομμάτων για να συζητήσουμε και την πολιτική επικαιρότητα. Επιστροφή στο στούντιο, φίλες και φίλοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 3:30 και πάμε να συζητήσουμε και με τους πολιτικούς εκπροσώπους την πολιτική επικαιρότητα. Αύριο, άλλωστε, ψηφίζεται και ο νόμος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Θέλω να καλωσορίσω την κυρία Μαρία Σπυράκη μέσω Skype, γιατί είναι στο εξωτερικό, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σπυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας από το Βουκουρέστι. Είμαστε στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λευκού Κόμματος. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, και τον κύριο Δημήτρη Μπιάγκη, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ κοντά μας για να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, όχι λόγω κοινοβουλευτικής τάξης, αλλά και λόγω της κυρίας που έχουμε στην παρέα μας, την κυρία Σπυράκη από το Βουκουρέστι, όπου ήταν και ο Πρωθυπουργός εκεί, κυρία Σπυράκη. Δεν ξέρω αν είχατε κανένα τέτα τέτ, δεν ξέρω αν λύσατε και τα ζητήματα σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητά σας. Δεν το ξέρω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν. Η ανακοινώση είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού. Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω
είναι ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποφάσισε να προτείνει ως υποψήφια για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Είναι μια γυναίκα που στο τέλος της μέρας και της πενταετίας κρίνεται με θετικό πρόσημο, συγκέντρωσε τις προτιμήσεις όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά και των Σοσιαλιστών, των Φιλελευθέρων και των Πρασίνων. Υλοποίησε μια ατζέντα που κορυφαία στιγμή της ήταν η αντιμετώπιση της πανδημίας με τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που δίνει στην πατρίδα μας τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια ευρώ για να αναμορφώσει την οικονομία της. Θεωρώ λοιπόν πως η μεγάλη εικόνα είναι θετική για την κυρία φον ντερ Λάιεν, χωρίς να σημαίνει δεν έγιναν λάθη και παραλήψεις, είτε αυτό αφορά στον αγροτικό τομέα, είτε αφορά σε διάφορες άλλες καθυστερήσεις που θα έπρεπε ενδεχομένως να κινηθεί. Και στα θέματα της οικονομικής δυνατότητας που υπήρχε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και στα θέματα της αγοράς και στα θέματα της ακρίβειας. Κυρία Σπυράκη, θα είστε εσείς υποψήφια στις επερχόμενες ευρωεκλογές? Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι, να σας το θυμίσω, ότι αυτό είναι μια αποκλειστική αρμοδιότητα. Καλά, εντάξει, λέω τώρα για λόγους ρεπορτάζ. Να προχωρήσετε αυτές τις ανακοινώσεις. Όπως θέλετε, είμαι ευρωβουλευτής εν ενεργεία και ευτυχώς για μένα οι αξιολογήσεις των διεθνών οίκων είναι θετικές. Ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να το δει και να το κρίνει. Ωραία. Πάμε τώρα να σας ρωτήσω, γιατί αύριο ψηφίζεται ο νόμος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με τις αντιρρήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τις έντονες αντιρρήσεις και των εκπαιδευτικών αλλά και των φοιτητών μεγάλης μερίδας, τις οποίες διαδηλώνουν αύριο πολλοί σύλλογοι στην Αθήνα. Γι' αυτό θέλω να πω ότι ίσως έπρεπε να γίνει πολύ πιο εντατικός διάλογος. Αλλά είμαστε πια σε ένα σημείο που έχει προχωρήσει η διαδικασία. Όμως, ξέρετε, υπάρχουν δύο στοιχεία. Το ένα είναι η συνταγματική πρόνοια του άρθρου 16 που όλοι εδώ συμφωνούμε. Τουλάχιστον ο κύριος Τσίπρας, όχι νομίζω, αλλά γενικά είχαμε συμφωνήσει τουλάχιστον επί της αρχής με τον Πασόκ σε προηγούμενη φάση ότι αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί και να υπάρχει η δυνατότητα της εγκαθίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και το δεύτερο είναι πόσο μπορούμε να περιμένουμε. Η απάντηση εκεί είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει. Και μάλιστα, η πρόταση νόμου που έρχεται από την πλευρά της κυβέρνησης είναι σε αυτή την κατεύθυνση και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι σε μια κατεύθυνση που επικυρώνεται από δύο πολύ έγκριτους νομικούς, δύο πρόσωπα που αποτελούν, αν το θέλετε, τους πιο σημαντικούς συνταγματολόγους της χώρας. Για να πάρουμε και... Και του κυρίου Αλιβιζάτου, του Νίκου Αλιβιζάτου και του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου. Και οι δύο ομονοούν ότι η διαδικασία της ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν προσκρούει στο 16. Μάλιστα. Το 16. Κύριε Τσίπρα, ποια είναι η δική σας γνώμη, γιατί καταψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ το νομοσχέδιο αυτό? Θα μου επιτρέψετε μόνο ένα σχόλιο εισαγωγικά για την φον ντερ Λάιεν. Η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται ίσως στο μεγαλύτερο αδιέξοδο ή καμπή της ιστορίας της από τότε που ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Και αυτό έχει ταυτιστεί με την περίοδο της κυρίας φον ντερ Λάιεν. Υπάρχουν και συγκεκριμένα φάουλ που έχει κάνει στην καριέρα της τα τελευταία χρόνια. Το πιο σημαντικό από τα οποία τώρα τελευταία ήταν κατά την επίσκεψή της στο Ισραήλ όταν ξεκινούσε η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα. Και άρα λέω ότι είναι κάτι υποσυζήτηση για την επιλογή αυτή από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τώρα, για το ερώτημα που θέσατε. Καταρχήν να πω ότι το άρθρο 16... καταρχάς δεν ισχύει ότι διήσανται γενικώς οι απόψεις του συνταγματολόγου. Είναι μια εξαιρετικά μικρή μειοψηφία που προσπαθεί να δώσει μια άλλη ερμηνεία, αλλά δεν υπάρχει με ερμηνεών. Η συντηρητική πλειοψηφία των συνταγματολόγων, ακόμη και εκείνων που θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 16, λένε ότι το νομοθέτημα το οποίο έχει κατέβει στη Βουλή, το νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό ρητά. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι τόσες δεκαετίες, όχι χρόνια, ακριβώς ήταν θέμα να αλλάξουμε το άρθρο 16, αυτοί που θέλουν να το αλλάξουν, για να μπορέσουν να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα. Δηλαδή, οι ίδιοι από το παρελθόν αναγνωρίζουν ότι αυτό ήταν ένα εμπόδιο ανυπέρβλητο. Τώρα, το πώς γίνονται ερμηνείες άλλες είναι μια άλλη συζήτηση. Επί της ουσίας του θέματος, η νομοθέτηση αυτή δεν γίνεται για να ανοίξουν κάποια καλά ξένα ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα μας, τα οποία κιόλας δεν πρόκειται να ανοίξουν, γιατί δεν συμβαίνει σε καμία χώρα του κόσμου, το πω πολύ απλά, και για να γίνει στην Ελλάδα. Γίνεται για αυτό που είπε ο κύριος Σπυρακάκης και αυτός ρητά, ότι θέλουμε τα κολέγια να ιδρύσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή η μεταλλιακή εκπαίδευση θα βαπτιστεί πανεπιστήμια. Πάμε να πάρουμε και αυτό. Ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Μπιάκη, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ.
Κύριε Ιακουμή, θέλω να είναι ξεκάθαρο. Η θέση του ΠΑΣΟΚ εδώ και αρκετά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, είναι ξεκάθαρη. Εμείς είμαστε υπέρ της σύστασης και της λειτουργίας μη κρατικών, μη. Ναι, άρα δεν το ψηφίζετε. Ορίστε. Δεν το ψηφίζετε τώρα. Θα σας απαντήσω αμέσως. Θα σας απαντήσω για όλα. Έχω τουλάχιστον απάντηση. Το κατά πόσο θα σας πείσω είναι ένα άλλο ζητούμενο. Καλά, προφανώς. Σας λέω λοιπόν ότι τα μη κρατικά και τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι το ζητούμενο για μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταπατήσουμε το Σύνταγμα, μάλιστα, το χάρτη του συντάγματός μας, προκειμένου να φέρουμε εις πέρας το συγκεκριμένο στόχο. Είπε και η κυρία Σπυράκη ότι ίσως είναι αργά. Μέχρι τώρα, λέει, το άρθρο 16 έπρεπε κανονικά να τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε το άρθρο 16 του συντάγματος. Ναι, αλλά αυτό έγινε λόγω του ότι όμως ο χρόνος. Ότι ο χρόνος σε 4 χρόνια θα ξαναγίνει πάλι η αναθεώρηση του συντάγματος. Όχι, κάνετε λάθος. Μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι τα επόμενη τετραετία. Και τώρα, αν ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, η λειτουργία ουσιαστικά του νομοθετήματος θα έρθει μετά από 2 χρόνια. Τουλάχιστον μετά από 2 χρόνια. Άρα ο χρόνος που κερδίσουμε είναι ελάχιστος. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν έχουμε σε κάτι καθυστερήσει, αυτό δεν σημαίνει ότι μας δίνεται δυνατότητα να καταπατούμε το χάρτη του συντάγματος. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, δεν μπορούμε να παίρνουμε αλακάρτ τις όποιες γνωμοδοτήσεις των συνταγματολόγων. Δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν, αλλά δεν πάβουν να είναι γνωμοδοτήσεις. Και σε μια περίοδο στην οποία υπάρχουν ιδιορυθμίες, αν θέλετε, στη διακυβέρνηση του τόπου μας από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, και μιλάω για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μιλάω για τις υποκλοπές, μιλάω για το μη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, μιλάω για μια σειρά από θέματα, δεν μπορούμε να κάνουμε διεύρυνση, αν θέλετε, της ερμηνείας του συντάγματος. Το άρθρο 16 του συντάγματος είναι ξεκάθαρο και λέει αυτά που λέει. Πάμε λοιπόν να το αλλάξουμε, πάμε να προετοιμαστούμε αφενός και αφετέρου να ενδυναμώσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια, έτσι ώστε να μπορέσουν την επόμενη μέρα, μάλιστα, με τη σύσταση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων να τα ανταγωνιστούν. Κυρία Σπυράκη, μήπως έτσι με τον τρόπο αυτό ανοίγει και μια νέα συζήτηση για την ερμηνεία που θα πρέπει να υπάρξει στην αναθεώρηση του συντάγματος και μπούμε δηλαδή και σε άλλες διαδικασίες? Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα, και η πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο δείχνει ότι η λειτουργία των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων βοηθά στον θεμητό ανταγωνισμό και στην ενίσχυση των κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία αξιολογούνται από την αρχή της ποιότητας και τα οποία βεβαίως, για να συνεχίσουν να λειτουργούν με τέτοιου είδους προδιαγραφές, χρειάζονται διαρκή και βιώσιμη χρηματοδότηση, ενίσχυση του προσωπικού και φυσικά των υποδομών τους. Όλη αυτή η συζήτηση όμως δεν αποκλείει τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα που λέει ότι σε κανένα μέρος του κόσμου δεν μετακόμισε κανένα σπουδαίο πανεπιστήμιο για να ιδρύσει ένα παράρτημα. Αυτό το ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή. Και πραγματικά πρέπει να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν και τι ενδιαφέρον υπάρχει για την Ελλάδα. Όμως είναι κακό άραγε για το μέσο Έλληνα που στέλνει το παιδί του σε πανεπιστήμια του εξωτερικού κάποια από αυτά να έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα και να ζει στην Ελλάδα το παιδί του και τα δίδακτρά του να πληρώνονται στην Ελλάδα και συνολικά το τελικό πτυχίο που φέρνει από τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού να το παίρνει στην Ελλάδα με αυτές τις διαδικασίες. Πού είναι το πρόβλημα? Στο ότι θα μείνει στην οικονομία της Ελλάδος αυτό το ποσό? Στο ότι ο φοιτητής θα είναι με την οικογένειά του και θα έχει ίσως μεγαλύτερη άνεση? Στο γεγονός ότι θα βρουν απασχόληση μια σειρά σημαντικοί επιστήμονες? Κυρία Σπυράκη, θα στελεχώσουν το πανεπιστήμιο. Είναι και... όλα αυτά δεν είναι μέσα στο στοιχείο αυτής της υπόθεσης. Γιατί ήδη αυτό που περιγράφεται. Ήδη αυτό που περιγράφεται και κύριε Τσίπρα και κύριε Μπιάκη, αναφέρομαι και σε εσάς, αυτό που περιγράφει η κυρία Σπυράκη ήδη γίνεται, είτε από τα κολέγια, είτε είναι από τα ΙΕΚ, που στην ουσία επαγγελματική εξίσωση των δικαιωμάτων υπάρχει. Η ακαδημαϊκή δεν υπάρχει. Υπάρχει η επαγγελματική. Άρα στην ουσία αυτό που περιγράφεται, σε αυτά τα πανεπιστήμια, σε μια μεγάλη γκάμα. Ναι. Άρα υφίσταται αυτό το περιβάλλον στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, κύριε Τσίπρα. Το έχουμε αποδεχτεί μέσα από την Νέα Δημοκρατία. Το έχει κάνει αυτό, έχει εξισώσει ορισμένα πτυχία σε ορισμένους τομείς μετά των πανεπιστημίων και πολύ κακώς έγινε. Μάλιστα. Αλλά είναι μια πραγματικότητα όμως, κύριε Τσίπρα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε. Είναι μια κακή πραγματικότητα. Βεβαίως. Κακή πραγματικότητα. Συμφωνήσουμε μαζί. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Να συγκλίνουμε με χώρες όπως είναι η Τουρκία και όχι να συγκλίνουμε με χώρες άλλες ευρωπαϊκές όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία. Φοβάστε, κύριε Τσίπρα, φοβάται το κόμμα σας ότι έτσι ανοίγει ένα παράθυρο τεράστιο για την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης γενικότερα? Φοβάστε κάτι τέτοιο? Ότι... Δεν φοβόμαστε. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Αλλά επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Ναι, παρακαλώ. Η Ελλάδα δεν στέλνει στο εξωτερικό περισσότερους φοιτητές σε σχέση με τον πληθυσμό της από ό,τι στέλνουν άλλες χώρες ευρωπαϊκές που έχουν πολύ πιο ανεπτυγμένη τριτοβάθμια εκπαίδευση, δημόσια εφοπλίστων και με ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο κόσμος αυτός κατά 85-90% θα συνεχίσει να πηγαίνει έξω, είτε διότι αναζητά πραγματικά πολύ καλά πανεπιστήμια, που εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε, είτε διότι αναζητά μια επαγγελματική πορεία στη συνέχεια.
το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει, είτε περάσει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, είτε όχι. Ένα μέρος από ένα πολύ μικρότερο ποσοστό κάποιων φοιτητών μπορεί να πηγαίνουν σε χώρες όπως Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο και Ιταλία, θα μπορούσε να καλυφθεί μια χαρά με το να μην υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγής, που είναι αυτό από το οποίο ξεκίνησε η κυβέρνηση για να στρέψει κόσμο προς τα καλλιόγια και τώρα να θέλουν να κάνει τα καλλιόγια πανεπιστήμια. Δηλαδή, κάπου κοροϊδευόμαστε, αυτό θέλω να πω. Ο κόσμος δεν θα σταματήσει να πηγαίνει έξω, κατά τη γνώμη μου κιόλας θα αυξηθεί, γιατί στο βαθμό που η ίδρυση ή η εξίωση των κολεγίων με πανεπιστήμια οδηγήσει μοιραία στο κλείσιμο κάποιων περιφερειακών πανεπιστημίων, σχολών κτλ., αυτό σημαίνει ότι περισσότερο κόσμο θα βρεθεί εκτός γιατί δεν θα έχει να πληρώσει. Κύριε Βιάκη, ένα από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης είναι ότι πολλές οικογένειες ελληνικές ματώνουν για να στείλουν τα παιδιά τους έξω, για να μην τους στερήσουν τη μόρφωση. Με αποτέλεσμα, αντί να βγαίνουν έξω, να είναι στην οικογένειά τους μέσα, αυτό που είπε και η κυρία Σπυράκη, και να μην φεύγουν και χρήματα στο εξωτερικό, συνάλλαγμα. Αυτό το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν το βλέπει με θετικό μάτι? Δεν είναι κανείς που δεν το παίρνει υπόψη του αυτό, κύριε Γιακουή. Το θέμα είναι ότι κάθε πράγμα πρέπει να το κάνουμε με τον τρόπο που προβλέπεται μέσα από το Σύνταγμά μας. Επιμένω να το λέω αυτό. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε μια κερκόπορτα που αφορά το Σύνταγμά μας και αφορά, αν θέλετε, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιούμε την επόμενη μέρα κατά το δοκούν. Υπάρχει ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το δεδομένο, το άρθρο 16. Πρέπει να το δούμε. Αν θέλουμε, σας είπα προηγουμένως, να το ερμηνεύσουμε διαφορετικά, να το δούμε σε μια ευρεία ερμηνεία, μπορούμε να το δούμε. Αν θα συμφωνήσουμε πολιτικά. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε πολιτικά όμως σε μια τέτοια περίοδο κρίσιμη για τον τόπο μας και με τέτοιες πολιτικές που ασκούνται σήμερα. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα ανοίξουμε την κερκόπορτα. Λέμε ναι στην λειτουργία των μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Θεωρούμε και εμείς ότι αφού λειτουργήσουν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και αφού έχουμε δυναμώσει τα δημόσια πανεπιστήμια, τότε αυτή η σύγκρουση μπορεί να είναι ισόφυλος της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Αλλά οι προϋποθέσεις είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να υπάρχει. Κύριε Βιάκη, κάποιοι λένε, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, ότι στην ουσία κρύβεται το ΠΑΣΟΚ πίσω από την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, έτσι ώστε να μην αναγκαστεί να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο και να ακολουθήσει λίγο ως πολύ και το δρόμο πολιτικά, εννοώ, το δρόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντάτε? Απαντάω ότι αν ήταν έτσι εύκολα να μπορέσουμε να κάνουμε bypass στο Σύνταγμα. Στην ουσία, επιφυλάξει εφράζουν και δύο βουλευτές σας. Έτσι. Κοιτάξτε, είναι απόλυτα σεβαστές οι διαφορετικές απόψεις σε οποιοδήποτε χώρο πολιτικό. Ο χώρος μας τοποθετήθηκε, η πλειοψηφία τοποθετήθηκε και η κοινοβουλευτική ομάδα τοποθετείται δύο μέρες. Θα τοποθετηθεί και αύριο και θα δούμε στο τέλος, θα κάνουμε όλοι το λογαριασμό μας. Σας λέω κάτι όμως, ότι αν ήταν τόσο απλό να γίνει αυτό το bypass, γιατί δεν τα έχουμε φτιάξει τα πανεπιστήμια, δεν τα έχουμε συστήσει αυτά τα μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια εδώ και δύο και εδώ και τρία χρόνια. Πριν έξι μήνες ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός ήταν που μέσα από ανακοινώσεις του και συνεντεύξεις του μίλαγε και έλεγε για το πρόβλημα που δημιουργεί το άρθρο 16 του Συντάγματος. Κομματική πειθαρχία θα τεθεί? Θεωρώ δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα. Παντός η τοποθέτηση του Προέδρου μας στην κοινοβουλευτική ομάδα την τελευταία ήταν απόλυτη, ότι θεωρεί ότι πρέπει να εκφραστεί η θέση μας. Είναι θέση αρχής για μας που υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα. Ένα άλλο θέμα θέλω, γιατί δεν έχουμε πολλά χρόνο στη διάθεσή μας. Έχουμε 2,5 λεπτά στη διάθεσή μας. Ένα σχόλιο από την κυρία Σπυράκη για τη συνάδελφό σας, την κυρία Σιμακοπούλου, για τα θέματα των emails. Και στη συνέχεια από ένα σχόλιο θα παρακαλούσα και τους δύο εκπροσώπους των άλλων κομμάτων. Κυρία Σπυράκη. Να σας πω ότι δεν κινδυνεύει η αξιοπιστία και η αδιαβλητότητα της επιστολικής ψήφου. Και αυτό γιατί πρώτον το Υπουργείο βεβαίωσε ότι δεν πρόκειται για τον ίδιο κατάλογο. Δεύτερον, το Υπουργείο ίδια η Κεραμέως, το Υπουργείο Εσωτερικών εννοώ, διέταξε εσωτερικό έλεγχο. Τρίτον, επενέβη η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να βρεθεί ποιος ήταν αυτός ο κατάλογος και πώς βρέθηκε. Ήταν σωστή η κίνησή της. Στα χέρια της συναδέλφου. Και τελευταία, η δικαιοσύνη έχει παρέμβει. Ήταν σωστή η κίνησή της. Αλλά λάθη μπορούμε να κάνουμε όλοι. Αλλά επιτρέψτε μου να πω κάτι και για την κυρία Σπακοπούλου, έχει σημασία. Η κυρία Σπακοπούλου είναι καλή βουλευτής. Μάλιστα. Και στις αξιολογήσεις τις οποίες μας κάνουν οι διεθνείς εκεί, όχι μεταξύ μας, λέγοντας τι σπουδαία είναι, δοξάστε με. Μάλιστα. Λοιπόν, στις αξιολογήσεις μας κάνουν οι διεθνείς εκεί, η κυρία Σπακοπούλου, την πρώτη αξιολόγηση, την οποία πρότευσε ο κ. Παπαδημούλης και είμαι δεύτερη, είναι τρίτη. Του U-Matrix. Μάλιστα. Και στην αξιολόγηση του BCW, στην οποία τυχαίνει. Ένα σχόλιο θα ήθελα και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Βιάκη. Πολύ γρήγορα, σας παρακαλώ. Αν λάβουμε υπόψη και τις επιδόσεις του καθενός. Λοιπόν, οι λίστες αυτές έφυγαν από το Υπουργείο Ιστορικών. Αυτό είναι σαφές. Φαντάζομαι συμφωνεί η κυρία Σπυράκη, όπως και αν έφυγαν.
Άρα ένα πράγμα είναι η κυρία Σαμακοπούλου προφανώς και γνωρίζει τι είδους λίστες είναι, αφορά τις περασμένες βουλευτικές εκλογές του κόσμου που ήταν και γραμμένο στους καταλόγους για το εξωτερικό. Και από την άλλη μεριά, από τη στιγμή που έφυγαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, υπεύθυνοι του Υπουργείου Εσωτερικών. Ποιος, τι, πώς κτλ. Στο καλύτερο σενάριο την κυβέρνηση δεν είχαν διασφαλίσει όρους ασφάλειας. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι δεν υπάρχει θέμα διαβλητότητας για την επιστολική ψήφο με βάση αυτό το οποίο έγινε. Και το πολύ κακό που γίνεται είναι ότι είχαμε ένα πεδίο στο οποίο, εν πάση περιπτώσει, οι Έλληνες πολίτες είχαν κάποια εμπιστοσύνη, δηλαδή τον τρόπο που διεξάγονται εκλογές. Πλέον έρεται και εμπιστοσύνη. Κύριε αυτή είναι Διάκη, πολύ ζημιά μεγάλη. Τίθεται θέμα διαβλητότητας των εκλογών. Το σίγουρο είναι ότι τέτοιες πρακτικές έρχονται να πληγώσουν την επιστολική ψήφο και όλη αυτή την προσπάθεια που οφείλουμε όλοι να τη στηρίξουμε. Είναι ένα βήμα προόδου, είναι ένα βήμα προς τα μπροστά που οφείλουμε να το στηρίξουμε. Όλοι οι χώροι, όλες οι πολιτικές παρατάξεις. Αυτά που συμβαίνουν είναι πάρα πολλά. Δεν είναι ένα. Αυτό είναι που σας είπα προηγουμένως και έχει να κάνει και με το σεβασμό τον οποίο ο καθένας οφείλει να έχει στο Σύνταγμά μας. Εγώ, κύριε Γιακουμή, όσο αφορά το πρόσωπό μου, να σας πω ότι είμαι ένας εκ των δύο βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο οποίος έτυχε εντός εισαγωγικών αφορισμού από την Εκκλησία της Κέρκυρας για την ψήφο μου στο θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Όταν την ίδια ώρα η Εκκλησία της Κέρκυρας έρχεται να καυτηριάσει τη δική μου παρουσία και τη δική μου στάση και να αναβαθμίσει τη θέση και τη στάση. Ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και την κυρία Σπυράκη από το Βουκουρέστι μέσω Skype που συνδεθήκαμε. Σας ευχαριστώ καλό πάρα απόγευμα. Πολύ, κυρία Σπυράκη, καλό και τον απόγευμα. Κύριο Τσίπρα από εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια τον κύριο Μπιάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα συναντηθούμε και πάλι αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, να το τσικνήσετε, να είστε καλά με τις οικογένειές σας. Και εμείς αύριο το μεσημέρι ξανά στις 2 η ώρα. Καλό σας απόγευμα.